Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φέτος που έρχομαι πνοκαψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, ναι με! Ελάτε, ελάτε, κοφιάστε! Ελάτε πολλάκια μου, προσέξτε λίγο, προσέξτε λίγο. Κάνα χαρτί, έκανα αυτό. Πώς το είπε η Έλενα Κρήτα? Με βρήκε, λέει, μια χαρτοπετσέτα. Αποθαύμαζω. Γελάνε όλοι μαζί τους. Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει το θέμα ανέκδοτο, έτσι. Κάτσε να το δω. Με πήρε ξόφαλτσα μια χαρτοπετσέτα. Ζω από θαύμα. Είπε η Έλενα Κρήτα που είναι σοβαρός άνθρωπος, σεναριογράφος, αυτά και τα λοιπά. Χρόνια. Αυτά που λέτε! Ελάτε, πουλάκια μου, ελάτε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε και σήμερα μια αχνή, μια αυθεντικιά, μια ατόφια ζουμουσάδα! Ελάτε, ελάτε. Και έχουμε και δωράκλες και σήμερα έχουμε υπερατού δώρα σήμερα. Όχι μέσα από τα μηνύματα, όπου άμα θέλετε γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, έτσι να πείτε την καλημέρα στον Πινελίκη, τον γλυκόλογο, την παραγγελιά, οτιδήποτε θέλετε, 1,24. Με ΦΠΑ, χρεώση κινητής τηλεφωνίας, αν γουστάρετε. Τα δώρα μας θα τα δώσουμε μέσα από σταθερό τηλέφωνο, δηλαδή δεν πληρώνεται τίποτα. Αυτό θα κάνουμε μετά τις 8.30, διότι σήμερα έχουμε δύο υπερατού δωράκλες. Ένα smartphone, ένα κινητό τηλέφωνο, Kubot, από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκπληκτικό δώρο, ένα από τα 11 δώρα που έχει, όπως έχουμε πει, δώσει εντολή να δοθούν με όλη την καρδιά, δηλαδή, σε αυτό το δεκαήμερο προσφορών. Μέχρι τώρα δώσαμε αφιγραντήρα 10 λίτρων αρτοπαρασκευαστή για αρτοπαρασκευή. Παιδιά, δεν είναι μόνο για την Παρασκευή, μπορείτε να φτιάξετε ψωμί και τις άλλες μέρες. Δηλαδή είναι και αρτοσάββατο και αρτοκυριακή, όχι επειδή είναι ο αρτοπαρασκευή. Μόνο την Παρασκευή λειτουργεί και τις άλλες μέρες δεν είναι κανονικά. Δώσαμε φούρνο μικροκυμάτων. Δώσαμε ηλεκτρική σκούπα μήλα 150 ευρώ. Σκουπίζεις εδώ και ρουφάει τις κόρες στη Βέρεια, στη Νάουσα, στα Χανιά, στη Γάβδο, να πούμε όπου είσαι. Τα δωδεκάνησα στις Κυκλάδες, όπου και να είναι ο καθένας. Και σήμερα ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα smartphone, Kubot, εξαιρετικό κινητό τηλέφωνο, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, εννοείται τα πάντα όλα επάνω. Κάμερες, αυτά, βίντεο, σούξου, μούξου, ραδιόφωνα. Έτσι, ένα εξαιρετικό εργαλείο, ένα υπέροχο μαραφέτη από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που θα δώσει συνολικά μια εκπληκτική εντεκάδα δώρων. Στο κατάστημα της ηλεκτρονέτ, στην Ανδρέα Παπαδρό 10 στο Κορδελιό, μπουκάρετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Sony. Κληρώνεται σήμερα. Συμπληρώνεται ένα κουπονάκι, το ρίχνετε και το βράδυ γίνεται κλήρωση. Την άλλη μέρα λέω τον τυχερό. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. They don't exist. Skip the night, ρε παιδί μου, τα σνιάτσε τα κακαμπομούνια. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Πώς το λένε, δεν υπάρχουν. Χορηγός πρώτης ώρας, καφεμάγαζο. Οτιδήποτε θελήσετε για το καφέ σας. Δηλαδή, σας φτιάχνουν το κατάστημα από το Α μέχρι το Ω. Από το καλαμάκι και το κουτάλι μέχρι τις μηχανές του καφέ. Και φυσικά, εσπρέσο, δεν το κορυφαίος καφές. Μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr να δείτε. Και εννοείται, δύο κορυφαία γυράδικα, δύο κορυφαίες ψισταριές στην πόλη. Όλα στα όρθια και στην Κωνσταντινούπολεως 37 και στη Λεωφόρο Στρατού 18. Γλύφετε και τα ακροδάχτυλά σας. Και αν είστε και ευλίγιστος, γλύφετε και τα δάχτυλα των ποδιών σας. Και αν είναι δίπλα καμία Playmate 90-60-90, γλύφετε και τα δικά της δάχτυλα. Και ό,τι άλλο θέλει, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτά δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα. Με τη σκεπαστή την περίεργη, με τα τυριά, με τα αυτά, με τις Φιλαδέλφειες μέσα και άλλες περιοχές της Αθήνας. Μπορεί να βάλει Φιλαδέλφεια μέσα ο Δημήτρης, μπορεί να βάλει και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, να βάλει χολαργό, ξέρω εγώ. Να βάλει Κυψέλη. Τι μας νοιάζει, πεντανόστιμο είναι. Το τρώμε. Έχουμε λοιπόν το ένα δώρο το υπερατού είναι το κινητό τηλέφωνο smartphone από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης και το άλλο είναι ένα τριήμερο στις Θερμές, καταπληκτικό, πετρόκτιστο, μαγικό μέρος στο Λουτράκι Αριδέας. Γι' αυτό και λέγεται Θερμές, επειδή αναθερμαίνονται τα πάντα εκεί, γίνονται τσίμεντο κολόνες. Οι συνειδήσεις σας, να πούμε οι ωρέξεις σας και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, η αντιμετώπιση, η αισιοδοξία έρχεται και γιγαντώνεται και γίνεται τόση η αισιοδοξία για τη ζωή, εκεί όπως είναι τα υδρατμή, να πούμε, τα τζακούζι, τα τζάκια, αυτά ξέρω εγώ, και σε αυτή την ατμόσφαιρα την υπέροχη. Δίνουμε λοιπόν και δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Θερμές. Όλα αυτά μετά τις 8.30 που θα ανοίξουμε τις γραμμουά.
Επίσης, όταν θα έρθει και η γλυκιτά τη Μαριλής που μετά από δύο μέρες που ήταν άδεια σήμερα θα πήξει. Θα πήξει άσχημα, το ξέρουμε στις γραμμές. Γι' αυτό και δίνουμε σήμερα το κινητό τηλέφωνο και δεν το δώσαμε τις δύο προηγούμενες. Εμείς, ξέρετε τι λέμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν σταματήσαμε να το λέμε. Όλες αυτές τις μέρες, όλες αυτές τις εβδομάδες. Σήμερα θέλω να σας πω κάτι. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Φεβρουαρίου. Γεια σου Φλεβάρη! Πάει ο Φλεβάρης. Την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου λοιπόν σας λέω το εξής. Με ημερομηνία γράψτε το γιατί δεν το κάνουμε σποτάκι. Κόντρα σε όλους. Κόντρα σε ντεμεκ αντιπάλους παραδοσιακούς. Ντεμεκ ξαναλέω. Και καλά σκοτωνόντουσαν. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Όλοι τους συσπυρώθηκαν. Πέσαν οι μάσκες. Αγκαλίτσα. Αγκαλιά πηγαίνουν. Ανταλλάσσουν γλωσσόφυλλα. Καλύπτουν ένας τον άλλον. Στο Instagram, στις ψηφοφορίες, στο παρασκήνιο, στα αγωνιστικά, στα δικαστικά. Παντού. Παντού. Ο ένας τον άλλον. Κόντρα σε όλους. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ότι στο τέλος θα λάμψει αυτός ο οποίος έχει δίκιο, ο οποίος νομοτελειακά το αξίζει, ο οποίος είναι ο καθαρός, ο οποίος δίκαια υπέμεινε τόσα χρόνια. Σας το λέω, στο τέλος ο Παθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών θα είναι αυτός που θα στεφτεί πρωταθλητής. Για το κύπελλο ακόμα δεν έχω άποψη, που κανονικά πρέπει να γίνει το ντάμπλ. Βλέπετε τι γίνεται. Γελάει όλη η κοινωνία, κατέρευσαν όλα, όλα. Το βιντεάκι δείχνει μία απλωμένη κορδέλα, μία σερπαντίνα δηλαδή, μία σερπαντίνα ξετυλιγμένη να περνάει δίπλα από το πρόσωπό του, να πηγαίνει στον νόμο και στην κουκούλα, φλάσει στην κουκούλα από σερπαντίνα, δεν έπαθε κανένας ρε Λεβέντη. Δεν έπαθε κανένας. Γελάγαν όλοι φυσικά, γελούσαν όλοι και στο Διαβαλκανικό που ήρθε άλλος και βάλει τα χέρια μέσα στα χείλη του και τραβιόταν. Να πούμε να γίνει σαν την Αντζελίνα Τζολί. Φίλε, δεν γίνεται έτσι το παχύτο κύλος, το αισθησιακό. Δεν γίνεται. Και βέβαια, όλα τα υπόλοιπα, το ότι δεν ήταν δηλωμένο, το ότι δεν άφησαν ένα τέταρτο να δει το γιατρό, ότι φύγανε με δικό του αυτοκίνητο και πήγανε σε μια ιδιωτική κλινική που έχει χορηγική σχέση με τον Ολυμπιακό, το ότι τη μία χτύπησε το μέτωπο, την άλλη τη μύτη, την άλλη κρατούσε τα μάγουλα, την άλλη το χείλο, έβαλε και το κολάρο. Είπαμε η πολύ ωραία 90-60-90 που είναι στο φαρμακείο, η τύπησα, η Playmate, με τη φοβερή κορμάρα και το δύο νούμερα πιο στενό λευκό, τη λευκή ποδιά με το κουμπί που άμα κάνει έτσι και πιτσικάρει, σκοτώνει και ελέφαντα στα δύο μέτρα, που μπαίνει και λες γεια σας, γεια σας, κολάρα έχετε, έχω, πού την είδατε, θέλετε να σας τη δείξω. Δεν είναι αυτό ακριβώς με τα κολάρα. Ο εκθαύματος και ως εκθαύματος στην προπόνηση χθες πήγε χωρίς το κολάρο. Καταπληκτική η πορεία της υγείας του Γκαρσία. Δεν υπάρχει Γκαρσία, να ξέρετε, αρνούμαστε. Όποιος βάζει σίγμα σε αυτούνου το όνομα και λιδώνει το όνομα, να ξέρετε θα τον αποπέμψει και με τη ρετσινιά κιόλας ο γάβρος για όλο αυτό που έπαιξε το θέατρο, γιατί ήταν και αυτός. Δέχτηκε και αυτός να το κάνει όλο αυτό. Και όταν θα τον στείλουν, κάποια στιγμή αυτός θα βγει και θα πει: απολογούμε για αυτό που έζησα εκεί. Και έπαιξα το θέατρο σκιών. Έκανα το Χατζιαβάτι, ας πούμε, ένα απόγευμα. Σε ένα γήπεδο που 30.000 άνθρωποι μέσα στη βροχή περιμένανε. Και επειδή πέρασε εξόφαλτσα μια ανοιχτή ταινία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ανοιχτή ταινία. Από ταμιακή μηχανή. Είχε ξεδιπλωθεί ολόκληρη η ταινία. Αν είχε σκοπό να χτυπήσει, δεν θα την άνοιγε την ταινία ο τύπος. Αλλιώς, οπουδήποτε υπάρχει γήπεδο με χαρτιά, δεν θα σας κάνουμε το χαρτίρι. Ό,τι και να γίνει όμως, ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να αποφασίσετε. Α, ο άλλος ο τραγέλαφος, ήδη με το που πήγαν να το χτίσουν, ότι χτυπήθηκαν έξω από το γήπεδο και φέρει ευθύνη ο ΠΑΟΚ στα επεισόδια, τα υποτιθέμενα έξω από το γήπεδο, η ίδια η ελληνική αστυνομία είπε ότι ήταν ψηλά πάνω στη Λαμπράκη, στην Κλάνδους και δεν ήταν στον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδου. Άρα με το που πήγαν να το χτίσουν γι' αυτό, κατέρευσε. Εντάξει, γελάει όλη η κοινωνία, κατάλαβαν, ακόμα και οι δικοί τους έχουν καταλάβει τι γίνεται. Βάζω εδώ τελεία για τον πολύ απλό λόγο, για τον πολύ απλό λόγο βάζω τελεία ότι σήμερα έχουμε κύπελο. Τέλος ό,τι συζητήσαμε, θεωρώ ότι κανονικά, αφού πήρε, μόνος του δεν πήρε την απόφαση ο κ. Σάβας και λέει, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, φεύγουμε. Από πού φεύγεις ρε φίλε? Από την αυλή του σπιτιού σου, μας μάζεψες καλοκαίρι να φάμε καρπούζι με φέτα?
τυρί και λες, παιδιά, δεν γουστάρω, πάμε, φεύγουμε, πού πάμε, πάμε ρε, πάμε για Τσίπορα. Άιντε, φεύγουμε έτσι. Ρώτησε κανέναν. Εν τω μεταξύ, ο παρατηρητής της ΔΕΑΒ, οι γιατροί όλοι, δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην συνεχίσει το παιχνίδι. Κανένας λόγος δεν υπήρχε. Κανονικά, έπρεπε ο Αρατόπλης να πει, κύριε, δεν έχεις τίποτα, εδώ, σε βλέπω, δεν έχεις τίποτα. Έλα έξω, πάμε. Ο διαιτητής και ο ΠΑΟΚ να βγούμε μαζί με το διαιτητή έξω και ας μην βγουν αυτοί, παιδιά, εμείς βγήκαμε. Έτσι και δεν έρχεστε, γιατί... Βραχνίκοντα κιόλας, αλανιάρα. Γι' αυτό, αυτός ήταν, τέλος, αυτό ήταν ο λόγος. Βάζουμε τελεία εκεί. Σήμερα στις 7.30, διότι εδώ δεν μας παίρνει να κάνουμε σκόντο σε αυτά που ζητάμε από αυτή την ομάδα που είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα φέτος. Δεν το λέγαμε όλες τις χρονιές. Οι παλιοί ακροατές το ξέρετε. Πρώτα είμαστε σκληροί με τη δική μας την ομάδα όταν δεν μπορούσαμε να πετύχουμε τους στόχους που θέλαμε. Φέτος έχουμε παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Φέτος παλέψαμε μια άδεια έδρα 7 αγώνες σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Που είναι νεκροταφείο η Τούμπα όταν είναι άδεια. Φέτος παλέψαμε με θεούς και δαίμονες. Στην ΑΕΚ τι έγινε ρε παιδιά? Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Hause. Περιμένω το Λεβέντη με τεράστια σημαία να ξαναβγεί. Offside το γκολ του Λιβάγια. Δύο αποβολές έπρεπε και να αποβάλει και το Λιβάγια και τον άλλο, όπως το λένε, το σουξουμούξου που φέρνουν από την Ισπανία. Δύο αποβολές. Πέναλτι του Βράνιες. Παιδιά, τι έγινε? Λυσάξατε βρεμένα γκολ offside του Πέλκα. Το κάνατε όχι τσουνάμι επικοινωνιακό. Λυσάξατε που βγήκαμε και πρώτοι μόνοι μας. Να το πούμε. Λες και είχαμε ανάγκη το offside γκολ του Πέλκα για να ρίξουμε 3 και 4 γκολ στα Γιάννενα. Αλλά τώρα μόκο και βλέπεις οι εφημερίδες του Ολυμπιακού που άλλες φορές θα την ξεκόλιαζαν την ΑΕΚ. Λέω αυτή τη λέξη, δεν μπορώ να πω άλλα. Αυτή μου βγαίνει ρε παιδιά, αυτό. Θα την δεν υπήρχε περίπτωση να μην το αφήσουν αυτό το πράγμα. Τώρα, τίποτα. Τώρα είναι Δευτέρα πρωί. Τώρα είναι Τρίτη απόγευμα. Φανταστείτε. Παίχτης του ΠΑΟΚ να έκανε αυτά που έκανε ο Μυραλάς. Μας έδειξε 3-4 φορές εκτέλεσε αράουτ. Θα τον είχαν βγάλει παιδιά, θα τον είχαν διαπομπεύσει στα πρωτοσέλιδα και στα site τους. Φανταστείτε την εύνοια που είχε για μία ακόμα φορά η ΑΕΚ τώρα στο Περιστέρι. Δεύτερη φορά σε αυτό το γήπεδο, γιατί είχε παίξει και με τη Λαμία εκεί. Με τη Λαμία δεν ήταν, ρε Σωτήρη. Έξω από την περιοχή το πέναλτι, φρουτ, πάρε το τριποντάκι σου. Κόντρα σε όλους λοιπόν, εμείς. Σήμερα, λοιπόν, αφήνοντας στο πλάι το διασυρμό μιας πρώην μεγάλης ομάδας, όπως ήταν ο Ολυμπιακός, έτσι δεν λένε. Πρώην. Γιατί μικραίνεις, μόνο σου μικραίνεις. Κοροϊδεύουν οι ίδιοι, άμα μπείτε στα φόρα και δείτε στα site τους, αυτά τα οποία πολεμούν με λύσα τον ΠΑΟΚ, μόνοι τους αισθάνονται ντροπή. Κάποιοι που έχουν συνείδηση, κάποιοι που έχουν τσίπα, κάποιοι που σου λένε κάτσε ρε, εγώ αυτό είμαι. Αυτό είμαστε. Αυτό εδώ το πράγμα, κοροϊδεύουμε. Αυτό εδώ θα το δεχτούμε, που τόσο καιρό το κοροϊδεύαμε. Αυτό ακριβώς. Μη θεωρείτε δεδομένη καμία τιμωρία του ΠΑΟΚ. Μη θεωρείτε δεδομένη καμία αφαίρεση βαθμών. Και όπως είπα και χθες, αρνούμε να βάλω στην ίδια κατηγορία ο ανεγκέφαλος, ο έτσι, ο βλάκας, ο αλλιώς, επειδή έριξε μια ανοιχτή ταινία, ένα ανοιχτό χαρτί. Και πρέπει να είναι πολύ μεγάλος μάστορας από τα 30 μέτρα για να πετύχει το συγκεκριμένο. Εκεί είχε τόσο κόσμο. Ήξερε αυτός ότι θα πετύχει συγκεκριμένα τον Γκαρθία και όχι τους άλλους. Βάζουμε λοιπόν τελεία και προχωράμε, διότι σήμερα στις 7.30 έχουμε μάτς πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός κι αν σκέφτεται κανένας ότι εντάξει μωρέ, ποιο κύπελο. Γιατί το παίρνουμε κάθε χρόνο το κύπελο, επειδή το πήραμε πέρσι. Αυτή η ομάδα δεν αξίζει να ανακηρυχτεί νταμπλούχος, να γράφει στην ούγια
Πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό. Πρωταθλητής και κυπελούχος Ελλάδος 2017-18 Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Κωνσταντινοπολιτών. Δεν το αξίζουμε. Γιατί να μην το πάρουμε, δεν κατάλαβα. Ας τους άλλους να σκοτωθούνε. Εμείς τώρα τη δουλειά μας. Ο Πανιώνιος εύκολη ομάδα δεν είναι. Επίσης, οι παίκτες σήμερα έχουν ένα λόγο παραπάνω να αποδείξουν ποιος είναι ο κυρίαρχος. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής μέσα στο γήπεδο. Ποιον φοβήθηκε να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, γιατί ήξεραν ότι θα γράψει το κοντέρ πολλά. Φοβήθηκαν Σέρες. Ναι, Σέρες φοβήθηκαν. Θυμάστε τι είχε γίνει. Οι πιτσιρικάδες δεν ξέρετε τι είχε γίνει Σέρες. Εποχή παντοκρατορίας του Ολυμπιακού. Αγόραζε ό,τι υπήρχε. Ό,τι υπήρχε. Αγόραζε και τον πυρετό μας και το φτέρνισμά μας. Και ήρθανε στις Σέρες και μέσα σε ένα αλασπωμένο τερέν με καταρακτώδη, υποκαταρακτώδη βροχή έφαγαν 6 τεμάκια και μπορούσαν να φάνε άλλα 2-3. Και γράφτηκε ιστορία με εκείνο το 6-1. Αυτό φοβήθηκαν προχθές. Αυτό φοβήθηκαν. Ξέρετε τι μου είπε ένας γάβρος. Ακροατής στο inbox. Δεν έγινε τίποτα αδερφέ. Εγώ λέει έπαθα σοκ με την αυτοσυγκράτηση γιατί πραγματικά 30.000 άνθρωποι δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν κουνήθηκε φίλο. Το τι κρεμάει ο άλλος στα κάγκελα μπορεί να θέλει να κρεμάσει τα κάκαλά του. Σε νοιάζει σένα. Το τι θα κρεμάσει. Να βάλει άπλυτα. Να απλώσει τραγανά. Τι σε ενδιαφέρει εσένα. Υπάρχει κάπου που λέει απαγορεύεται να κρεμάσει μηχανάκι στα κάγκελα. Μηχανάκι θέλαμε να κρεμάσουμε. Έτσι γουστάραμε. Εμποδίζει αυτό σε κάτι την διεξαγωγή του αγώνα. Είναι άσκηση βίας. Είναι τι. Κινδυνεύει κάποιο. Την άλλη φορά θα βάλουμε και τριαξονική ταλίκα με γουστάρετε. Και τρίκυκλο μεταφορέ. Όχι μεταφορές, μεταφορέ με αλφαγιώτα στο τέλος. Μου λέει λοιπόν ο γάβρος, γιατί πάλι εκεί γυρίζω. Εγώ φταίω, πρέπει να το κλείσω τώρα, να ασχοληθώ με το κύπελο. Μου λέει φίλε, κι άλλες φορές έχει γίνει νταβαντούρι στην Τούμπα. Εγώ έχω πάει σε πολλά μάτς. Αυτή τη φορά φύγαμε για δύο λόγους. Ένα, γιατί φοβηθήκαμε το παιχνίδι, είμαστε ανίσχυροι αγωνιστικά, αλλά είμαστε και ανίσχυροι εξωαγωνιστικά. Διότι και μπάλα να μην παίζαμε, ξέραμε ότι θα το παίρναμε το σφυριγματάκι μας. Προς τιμήν του το παλικάρι. Και μιλάω για το Διονύση, που είναι πιστός ακροατής παρότι είναι Ολυμπιακός. Εντάξει. Δες το λίγο, αδερφέ. Πρέπει να το δεις. Σήμερα λοιπόν σε 7.30 είμαστε στον ημιτελικό, θυμίζω. Δηλαδή, περνάμε τον Πανιώνιο και 12 Μαΐου, αφού θα έχουμε στεφθεί στις 6 στο μάτς με τον Πλατανιά, θα πάμε να πάρουμε και το κύπελο. Ωραία το λέγανε οι παλιοί, να προασπίσω τα κεκτημένα. Αυτό που πήραμε πέρσι, με αίμα, με υδρότα, αυτό που προσπάθησαν να μας το ευτελίσουν, αυτό που προσπάθησαν να μας το υποβαθμίσουν, διότι μόνο όταν τα παίρνανε αυτοί ήταν σημαντικά, που τα παίρνανε κύβδηλα και ψεύτικα. Για τη μισή φτέρνα του Ερίκε χάλασαν την κοινωνία, χάλασαν και, και τη διάθεση αρκετών από εμάς, όχι τη δική μου βέβαια και όχι όλο του κόσμου ευτυχώς. Για μία ακόμα φορά πνίγηκε νωρίτερα ένα απέναντι πεντακάθαρο, μια λαβή από νερομαϊκή στον Κρέσπο. Αλλά αυτό το κάναμε γαργαρίτσα, έτσι, να μην ακουστεί τίποτα, να μην υποθεί τίποτα. Μόνο να φανεί ότι ευνοήθηκε ο Χαλίφης, ο έτσι ο αλλιώς. Ο Χαλίφης έπαιξε 7 μάτς κλεισμένων και όλη τη χρονιά πήρε 2 σφυρίγματα. Όλη τη χρονιά. Φτάσαμε Μάρτιο αύριο και πήραμε ένα offside goal στο κύπελο του Πέλκα και ένα offside goal στο πρωτάθλημα στα Γιάννενα πάλι του Πέλκα. Αυτά είναι. Όλα τα άλλα που λέγονται είναι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Σήμερα στις 7.30 λοιπόν πάμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Τι λέμε συνέχεια όλες τις εβδομάδες, τι λέμε. Μάλα, το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά αυτό. Ρε μάλα. Αυτό. 7 έμειναν στο πρωτάθλημα, αν θέλουν εμείς παίζουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά αυτοί έφυγαν, είναι η πετιότητα του Ολυμπιακού που σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήθελε να παίξει. Δεν ήθελε. Αυτός που έχει χτυπήσει, αυτός που του έχουν ανοίξει το κεφάλι ή πραγματικά έχει φάει
τα ζυγοματικά του, τη μύτη, το κεφάλι του, όχι απλά αποφεύγει 20 λεπτά να δει τον γιατρό, τον φωνάζει μέσα, τραβούν βιντεάκια που είναι αιμόφυρτος, που είναι οτιδήποτε. Που λιποθυμάει, τραβάς βιντεάκι, είσαι εκεί και λες, κύριε, ορίστε. Επιδιώκεις τον γιατρό να τον φέρεις μέσα. 20 λεπτά τι έκανε μέσα ο άλλος. Άσε που αυτό ζαλάδα και εμετός, φίλε, δες το, μην είναι καμιά εγκυμοσύνη. Έπρεπε να πας στο γένεσης, όχι στο διαβαλκανικό. Άμα είναι έτσι, μήπως γκαστρώθηκαμαν, χωρίς να το καταλάβεις. Εκεί στη Σκολικοδίτη δεν έγινε κανένα μπέρδεμα. Στην Άρκωση, ξέρω εγώ τι γίνεται, ρε παιδί μου, αυτά τα ιατρικά δεν τα ξέρουμε κιόλας. Σήμερα λοιπόν, 7.30 μπαίνουμε στη Νέα Σμύρνη. Δεν είναι κακή ομάδα ο Πανιώνιος, δεν έχει τίποτα απολύτως να χάσει. Αυτούς φοβάμαι εγώ. Αυτός ο οποίος θα του πούνε του Πανιωνίου, γιατί έχασες από τον ΠΑΟΚ ή γιατί αποκλείστηκες στο κύπελο. Υπέρβαση κάνει ο Πανιώνιος τα τελευταία χρόνια. Με μηδαμινό μπάτζετ, με τους δανεικούς κυρίως από τον Ολυμπιακό και τις καλές σχέσεις που έχει. Με μια ομάδα με αρκετά ελληνάκια. Έχει κάνει υπέρβαση. Είναι ήρωες στην πλατεία. Το ότι πάνε να βγουν Ευρώπη, το ότι πέρσι παίξαν όπως παίξανε κτλ. Τώρα, τι, ο ΠΑΟΚ είναι απέναντι. Αν παίζαμε τη Λάρισα, θα τους λένε καλά από τη Λάρισα, αποκλειστήκατε. Τώρα τι, έρχεται ο μεγάλος ΠΑΟΚ, έρχεται ο Κυπελλούχος. Έρχεται ο αυριανός πρωταθλητής. Άρα δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν θα πω αυτό που λέω εδώ και εβδομάδες. Καμία υποβάθμιση. Καμία υποτίμηση. Καμιά αλαζονία σε κανέναν αντίπαλο. Σε κανέναν αντίπαλο. Κανέναν δεν κερδίζουμε μόνο με τη φανέλα. Κανέναν δεν κερδίζουμε μόνο με το όνομά μας. Κανέναν. Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν. Όλοι θέλουν να μας νικήσουν. Όλοι θέλουν να δείξουν απέναντι στο μεγάλο ΠΑΟΚ ότι να είδες εγώ. Τα κατάφερα. Εμείς στη δουλειά μας. Εμείς στο νου μας. Σήμερα. Μπορούμε να πάρουμε σήμερα ένα σκορ που να είναι πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Μπορούμε να κάνουμε ένα 0-2, ένα 0-3 σήμερα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε. Αν μπορούμε, αυτό πρέπει να γίνει. Ορθώς άφησε έξω το Μάτος που παίζει από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη. Ο Βουκεφάλας πόνι και έτρεχε ανέμελος στις παιδιάδες Πέλλας. Το μεγάλο Πεύκο ήταν σε γλαστράκι. Και το ουράνιο τόξο ήταν ασπρόμαυρο, από τότε παίζει συνεχόμενα ο Μάτος και μπορεί να είναι στεγνός, μπορεί να μην καταλαβαίνει τίποτα, αλλά τον θέλουμε ξεκούραστο τώρα στην Τρίπολη. Τον θέλω ξεκούραστο με την ΑΕΚ. Είχαν αρχίσει να φαίνονται τα σημάδια της κόπωσης στο Μάτος, δεν ξέρω να συμφωνείτε. Αλλά τον τελευταίο καιρό δεν ήταν ο Μάτος που ανεβοκατέβαινε, που ο άνθρωπος δεν είναι βιονικός. Κάποια στιγμή και παιδιά αναφέρουν όλοι τη σωματική κούραση. Δεν είναι μόνο η σωματική κούραση. Δεν είναι ότι δεν τραυματίστηκε. Είναι και η πίεση αυτή, η ψυχολογική που έχουν, η πνευματική κόπωση. Ο άνθρωπος αυτός σήκωσε την ομάδα στην πλάτη του. Τις ημέρες της τιμωρίας στην αρχή, στις ημέρες που ήμασταν ντεφορμέ, στις ημέρες που δεν είχαμε ακόμα βρει τα πατήματά μας, το θυμάστε. Ήτανε φάρος ο Μάτος. Και φέτος ήταν ο κορυφαίος παίκτης. Στο πρώτο διάστημα, ο μόνος που έλεγε, παιδιά, αρνούμε να χάσω, το θυμάστε, με τις προωθήσεις του, με τα γκολ του πάλι, όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν καλώς πράττει και τον αφήνει έξω. Λογικά θα πάει ο Αζεβέντο, θα ξεκινήσει βασικός αριστερός μπακ. Θα πάει ο Αντελίνο στη θέση που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια, στη Βόλφσμπουργκ. Εκεί έπαιζε ο Αντελίνο, δεξιά έπαιζε, δεν έπαιζε αριστερό μπακ. Το άκουσα από πολλούς να λέγεται και είναι λάθος. Και το λέω, δεν κάνω τον πολύ, ξέρω, απλά παρακολουθώ Bundesliga και έβλεπα τα μάτς, ειδικά και για τον Βιερίνια που είχαμε και ένα δικό μας άνθρωπο εκεί. Έπαιζε δεξί back half ο Βιερίνια. Εκεί λοιπόν θα παίξει σήμερα για να ξεκουραστεί ο Μάτος, για να μην έχουμε ντράβαλα, να μην προκύψει καμιά θλάση, να μην προκύψει τίποτα άλλο. Τον θέλουμε υγιέστατο. 6 μήνανε για το πρωτάθλημα και αν παίξουμε και με τον Γαύρο 7. 3 μήναν για το κύπελο. Αυτά είναι όλα τα μάτς. Τελειώσαμε, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Τα μετράμε τα μάτς μας στα δάχτυλα των δύο χεριών. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Κι ας είναι σήμερα τέλη Φεβρουαρίου. Γιατί είχαμε μάθει να πηγαίνουμε μέχρι τέλη Μαΐου. Δεν έχει play-offs καταρχήν φέτος. Γεια σας, τελειώσαμε. Με αυτή την φαρσοκομωδία τελειώσαμε. Και έτσι λοιπόν σήμερα θα ξεκινήσει. Πιθανότατα ωραία, γιατί ο Πασχαλάκης είχε στομαχικές διαταραχές. Βέβαια, του γύρισαν τα άντερα του ανθρώπου. Με αυτά που έζησε, με αυτά που είδε τα καραγκιουζιλίκια, τους θεατρινισμούς στην Τούμπα την Κυριακή.
με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο. Όπως είπα, τον Βιερίνια δεξιά, τον Αζεβέντο αριστερά. Λογικά ο Σάχοφ με τον Μαουρίσιο θα είναι τα αμυντικά χαφ. Ο Πέλκας μπροστά τους, υγιέστατος πλέον, ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του. Ο Κάμπος δεξιά, ο Μάκ αριστερά με τον Μπρίγιοβιτς στην κορυφή. Μία κουβέντα πριν σας πει την καλημέρα ένα πολύ αγαπημένο φιλαράκι. Τεράστια υπόθεση υπογραφή του Μπρίγιοβιτς. Φωνάζουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν έχουμε μανατζερικά. Δεν είναι ξάδερφός μας. Ο παίκτης, όταν λέμε πρέπει να μείνει. Ήρθαν οι Κινέζοι, προσέξτε τώρα, δεν μιλάμε για υποτιθέμενες προτάσεις. Ήρθαν οι Κινέζοι, ο μάνατζερ του Μπρίγιοβιτς την έφερε την πρόταση παραμονή του μάτς με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν έχω αποδείξει ότι το έκανες και εμένα, αλλά λέω όμως. Παραμονή που παίζω τον αγώνα της χρονιάς, έρχεσαι εσύ και του φέρνεις πρόταση του παίκτη. Δηλαδή, συμμερίζεσαι ή δεν συμμερίζεσαι καθόλου ότι είναι άνθρωπος και μπορεί να λυγίσει, μπορεί να κλονιστεί όταν του λες 4 εκατομμύρια το χρόνο στην τράπεζα. Μπράβο! 4 παιδιά! 4 το χρόνο! Όχι 4 στα 4 χρόνια. 4 εκατομμύρια το χρόνο. 9 θα πάρει η ομάδα, πάω κοντά στη ρήτρα. Φεύγεις, τελειώνεις. Και έχεις την απέτηση να μπει να παίξει. Με το ίδιο μυαλό. Με την ίδια αυτοσυγκέντρωση που είχε. Ντροπή! Δεν έχω ξαναλέω αποδείξεις για να πω ότι το έκανες και εμένα, αλλά είναι ο άνθρωπος που έφερε το Στανόγεβιτς το καλοκαίρι. Και γίναμε όπως γίναμε. Μέχρι να σταθούμε στα πόδια μας, φάγαμε τα στομάχια μας, άσπρισαν τα μαλλιά μας. Ξέχασα να χαμηλώσω το μήνυμα στο κινητό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέω. Κωστή, καλημέρα. Κάτω οι φίλοι μου λένε ότι καλύτερα που δεν παίξαμε, ήμασταν για πολλά με λίγα, αλλά ναι, ότι θα φάμε 6. Έτσι ακούγεται. Μείον 6. Καλά, έτσι ακούγεται. Οκ. Okay. Μείον 15. Αυτές είναι θερμοκρασίες για την Αλάσκα. Δεν είναι για σοβαρές καταστάσεις. Γιωργάρα μου, έλα να πεις μια καλημέρα, αδερφέ, εκεί που θέλεις. Ο Γιώργος ο Τρελάρας, ένα από τα παιδιά που τα αγαπώ ιδιαίτερα, επάνω στη γάμπα, έχει κάνει τεράστιο τατουάζ. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Γνήσιος εκφραστής παρέας. Παντοτινός, αδερφέ μου. Στείλε εκεί που θες τα χαιρετίσματα. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε όντως. Αυτό είναι το αρχικό. Το σλόγγαν, το μότο, το γαμότο κτλ. Άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Κωστάκη! Στείλε χαιρετίσματα εκεί που λοιπόν, θέλεις. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υγεία, ναι. Αγάπη. Ειδικά όμως, ειδικά. Πού ειδικά? Δεν θα στείλεις ειδικά. Όχι, ειδικά δεν στείλουμε. Γενικά. Όχι, γενικά. Άλλες φορές έχει στείλει γι' αυτό. Άσε το άλλο. Τώρα τίποτα. Τώρα δε. Τώρα εντάξει, δεν. Ό,τι γουστάρουμε. Δεν συμβαίνει τίποτα. Πάω και είμαστε. Ξέρει αυτή που ακούει. Εννοείται. Γιατί να το πούμε εμείς ότι είναι αυτή. Εσείς ξέρετε. Όχι. Εσύ, εμείς. Αυτά. Και άλλοι στα νέα του Κωστή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα ζουμουσάκια, θετική ενέργεια, αυτό. Υγεία, αγάπη, αυτό. Πολύ ζουμουσού, κύπελο πρωτάθλημα στον πύργο το Λευκό. Έτσι αγόρι μου, έτσι. Γιωργάρα μου, να είσαι γερός αδερφέ μου, να είσαι γερός. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω το εξής, ότι κληρώνουμε με τα τηλέφωνά σας από τώρα και πέρα, στον αέρα που θα βγουν τα τηλέφωνα, στο 2310-287-888, ένα καταπληκτικό smartphone Kubot από την Electronet Παμπουκής Νικολαίδης. Και επίσης θα κληρώσουμε και ένα τρίμερο στις θερμές στο τέλος της εκπομπής. Ετοιμαστείτε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ο Σωτήρης Δασκαλάτσης είναι πίσω από την κονσόλα και η μου Τζόνι δείχνει 5 γραμμές. Δεν ξέρω, αδερφέ. Δεν ξέρω. Έλα, 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 εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ είμαστε μπουμπουκοβλάσταρα. Πάμε, πάμε, ζούμου σου λέμε. Τι? Σωστός. Να πω ότι κληρώνουμε σήμερα κινητό τηλέφωνο Kubot. Καταπληκτικό smartphone από την Electronet Παμπουκής Νικολαίδης. Και επίσης τριήμερος σερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Σημειώνω τα ονόματά σας. Θα σας πω και πότε θα τηλεφωνείτε και εκτός αέρα στο 2310-287-888. Επειδή με ρωτάει ο Σωτήρης, μου έχει στείλει δύο φορές μήνυμα από την Άουσα. Το είπα όχι τώρα, δεν περίμενα τώρα τον Ουάρντα. Και για τον Ενρίκε την επόμενη μέρα που τον στείλαμε δανεικό, είπα ότι εγώ διαφωνώ. Η δική του τρέλα, η δική του ποιότητα, η δική του έκρηξη πρέπει να υπάρχει. Του Ενρίκε λέω. Το ίδιο λέω από την πρώτη μέρα, κάποιοι στράβωσαν που το είπα και για τον Ουάρντα. Τον δύσκολο, τον περίεργο, τον ιδιόρυθμο, γιατί δεν είναι κακό παιδί. Δεν είναι αλυταράς. Είναι μουρλό το παιδί, ρε παιδιά. Έχει διαφορά. Άλλο άλλος να είναι καθήκη, να δημιουργεί φασαρία,
να έχει έχθρες μέσα στα αποδυτήρια και άλλο να είναι. Το παιδί βλέπετε ότι είναι καταρχήν μέσα στη χαρά της ζωής. Με τις γυναίκες, με τα τραγούδια για αυτά. Η μαγιά δεν είναι να τον αποπέμψεις, είναι να του βρεις το κουμπί και να τον κάνεις να παίζει για την ομάδα. Θεωρώ ότι και οι δύο, δεν το λέω τώρα, απαντάω στο φίλο μου τον Σωτήρη από την Άουσα, ότι πρέπει και οι δύο να γυρίσουν να είναι στο ρόστερ και να έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα. Και ο Βάρντα το απέδειξε περίτρανα και προχθές και ο Ενρίκε. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Α, σήμερα θα πάει ωραία. Με γυναικεία φωνή ξεκινάμε, με γυναικεία αισθαντική φωνή ξεκινάμε, άρα θα πάμε όλα καλά. Κωστή, χαίρομαι πολύ που σε ακούω το πρωί, που φτιάχνει τη μέρα. Χαίρομαι και εγώ λοιπόν που με ακούτε και σας φτιάχνω τη μέρα και όλα καλά. Είσαι η... Όλα καλά. Είμαι η Όλγα. Όλγα. Γεια σου ρε Όλγα. Όλα εντάξει? Όλα, όλα. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Δώσε ωραία μου και... εκπομπή, εύχομαι να έχεις ευχαριστώ. Σήμερα. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ όπως πάρα πολύ. Μέρα. Σε ευχαριστώ. Είσαι Παοξάκη? Είμαι, ναι. Είσαι, τελευταία μπράβο. Δύο χρόνια είμαι. Μπράβο, μπράβο. Για χάρη σου. Δεν ξέρω πολλά βέβαια. Α, τέλεια. Δεν ξέρω πολλά, αυτό. Δεν ξέρω πολλά, αλλά για χάρη σου είμαι ΠΑΟΚ. Αυτό. Ξέρεις, είναι μεγάλο φορτίο αυτό και μεγάλη τιμή να μου λένε ότι ξέρεις κάτι από την εκπομπή, από τον τρόπο που εσύ προσεγγίζεις τον ΠΑΟΚ, έγινα κι εγώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτή. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι βαρύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. 962. 962. Έγινε Όλγα! Σε ευχαριστώ εγώ, πολύ. Εγώ. Καλημέρα σου. Να είσαι καλά. Γεια σου Όλγα, γεια σου. Ωραίες φωνές φίλοι γυναικείες έχουμε, έτσι. Κανονικά. Να σας πω τώρα που πήγε γυναικείες φωνές. Βρήκα, τα έχω κομμένα, τα έχω ραμμένα, έτοιμα της τουλάρας μας, να ξέρετε. Και τα χλάτς χλούτς και ό,τι έχει πει, τρεις ατάκες. Και θα... Εντάξει, αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Απλά είπαμε, δεν την ξεχνάμε, να το ξέρετε. Δεν την ξεχνάμε αυτό, σας το είπα και σας το τάξα δεν αλλάζει. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι ένα ζαλισμένο, πικραμένο παοκτσάκι. Έφεγες καμία χαρτοπετσέτα κι εσύ? Κάτι τέτοιο να πω. Και ζαλίστηκα. Εγώ φοβάμαι το εξής. Το τραγούδι του Χατζηδάκη που λέει «Χάρτινο το φεγγαράκι». Χάρτινο το φεγγαράκι. Εκεί δεν πρέπει φίλε να υπάρξει τιμωρία. Ακριβώς. Στο καρναβάλι της Ξάνθης να πούμε αυτά της Πάτρας και έτσι. Με τα κοφετή, στο ωραίο. Στο κοφετή, ρε φίλε, έτσι είναι. Ακριβώς. Σε το άλλο που λέει ο Βαλάτης που λέει. Ο Βαλάτης που λέει σε ένα χαρτάκι έγραψα. Τι έγραψε, τι έγραψε, καριόλι. Τι έγραψε, όπα, όπα, όπα. Έξω. Εντάξει, τι να πει. Έφαγε το κοφετή και ζαλίστηκε να πούμε. Τον έπιασε στην Παρλαμάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα αρχικά, από τα μάτια, από το μέτωπο, από τα μάγουλα, από τα χείλη, από το λαιμό, το κολάρο. Αυτή τη στιγμή με πληροφορούν ότι έχει συχνουρία και ποδάγρα. Εντάξει. Και ακράτεια τίποτα από πίσω. Ακράτεια τους έπιασε έτσι κι αλλιώς μόλις είδανε τι θα γίνει. Άστο, μην το συζητάς. Για πες λοιπόν, γιατί σε πήρα μονόπαδα. Τι να σου πω. Όλα καλά. Όλα καλά και ωραία. Κύπελο σήμερα, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Κανονικά. Και ο Πανιώνιος δεν είναι αμεληταίος. Θέλει προσοχή. Σίγουρα. Σοβαρότητα, το νου μας. Θα μου πεις όνομα και τρία τελευταία ψηφία. 3.95 Σοκράτης. 3.95 Σοκράτης. Σοκράτη, πρόσεχε τι σου δίνουν να πιεις. Έτσι. Έτσι, πρόσεχε καλά. Γιατί το αλουνού του δώσανε να πούμε σουξουμούξου. Έγινε, έγινε. Φιλιά πολλά, φιλιά. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Λοιπόν, καλά λέει ο Χρήστος Ανόβερο. Αδερφέ μου, ήρθες, έβγες, δεν κατάλαβα. Βάλτε ρε τα χαρτοπετσετάδικα, είναι επίκαιρο. Ψάξε να βρεις τα χαρτοπετσετάδικα. Είναι του δικού μας ρεπερτορίου. Καλημέρα σας. Ναι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί από τις Σέρες. Κάτσε λίγο γιατί βούλιαξε η καρέκλα. Τι έγινε, είναι, πρέπει να ανησυχώ. Έπεσα κάτω. Τι έγινε, ρε παιδιά, η καρέκλα. Ναι. Έλα, ρε Σέρε. Έλα, Σέρε. Πιάσανε τόπου τα κλάματα. Πήγαν για 50-50 και έγινε 80-20 και ούτε εκεί που μιλάνε καθόλου. Έτσι. Τι γίνεται, ρε. Συμφωνείς. Ωχ, Παναγία μου. Δεν σκούζουν ούτε τίποτα. Και κάτι ακόμα. Άμα είχαν κάνει το διπλό, υπήρχε περίπτωση να ζητήσω διακοπή του πρωταθλήματος. Τι? Καλά, σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Θέλω να βρεις λίγο Τόλης Βοσκόπουλος, κουράστηκα. Η ΑΕΚ τι έγινε, παιδιά? Θέλει αναβολή, λέει, γιατί κουραστήκατε, πουλάκια μου. Ας δεν είχατε. Κουράστηκα, λέει ψόφσα. Ψόφσα, μια λέξη, ρε. Ναι, πώς λέμε σάρισα. Έτσι, πώς λέμε λάρισα, ψόφσα. Ναι, έτσι. Θέλουν αναβολή, τι έγινε, παιδιά, κλατάρατε.
Και γράψανε στο ίντερνετ ναι. τιμωρία δύο κουνησιές για χρήση φωτοβολίδας. Ναι. Για του, του Άρντα. Ναι, ναι. Δεν λες ποιος, δεν τσιμπάσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Δύο αγωνιστικές τιμωρία, δεν υπάρχει χρήση φωτοβολίδας εντός αγωνιστικού χώρου. Εντός αγωνιστικού. Επίσης. Αυτή έμεινε μένα αυτή ο άνθρωπος, πέρασε από δίπλα η βουή. Κανονικά, κουφάθηκε. Ο Μπετόβεν έτσι την πάτησε από φωτοβολίδα. Ναι. Το τρελόπεδο αυτό. Και μετά πανηγύρι με πιστολιά και μαχαιρίδες. Σου λέει, εσείς μου στήσετε καρτέρι. Να, αν ήταν άλλο τέλειο, δεν θα έπαιζε τη Δευτέρα. Ή αν έπαιζε, θα ήταν ο Σι Παρών. Θα ήταν φάντασμα. Αυτό εδώ είναι μουρλό παιδί. Εγώ του μουρλού του γουστάρω, φίλε. Νιώθω συναδελφικότητα. Νιώθω τρέλα. Δεν αφήνω να με επηρεάσει τίποτα στην εκπομπή. Όσοι στεναχώρια και να έχω, μπαίνω μέσα και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτό είναι τέτοια περίπτωση. Είναι ζουμουσάκι, ρε τον είδε. Μπήκε, αϊντε! Ζήτω! Εγώ φυσικά για τον Ερίκη και εγώ του είχα πει από την αρχή τη χρονιά, άμα θυμάσαι, ότι στο ένα με έναν δεν είχαμε τέτοιο παιχνίδι και δεν με ταχύτητα που, και δεν έπρεπε να φύγει. Έτσι, έτσι. Δεν και το λέω τώρα. Ούτε περίμενα, ούτε περίμενα τώρα τον Ουάρντα, γιατί τώρα όλοι λένε να γυρίσει. Εγώ το είπα σε μια στιγμή που πέσανε μηνύματα γιατί και αυτά και είναι, δεν κάνει και έτσι. Λοιπόν. Και για τον Μπρίγιοβιτ, αυτά που θα ζήσουν. Στη λήξη του πρωταθλήματος, φίλοι, δεν θα θέλει να φύγει κανένας. Κανένας, δεν. Τι λες τώρα. Θα κάνουν τατουάζ όλοι το δικέφαλο. Τι λες τώρα. Θα γράψουν όλοι πρωτάθλημα double. Αυτά που θα ζήσουν δεν θα θέλει να φύγει κανένας. Άκου λίγο Βοσκόπουλο. Άκου λίγο Τόλι. Λίγο, άκου λίγο. Το αφιερώνουμε στους παίκτες και στον πρόεδρο της ΑΕΚ. Όταν παίρνεις ρόστερ και έχεις 2,5 παίκτες όλους. Έτσι είναι. Σε τρεις διοργανώσεις. Τι λες. Για ποιο λόγο θες αναβολή. Πες μας, με μια λέξη μπορείς να μας το πεις. Με μια λέξη θέλω μόνο. Κουραστικά. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αυτό λέμε. Κουράστηκες, τι να κάνεις. Κλάταρες. 283 γράψει Κωνσταντίνα. Γεια σου Στελάρα, 283, φιλιά. Έγινε, φιλιά. Να πω ότι δεν ζητάμε το ονοματεπώνυμό σου στον αέρα, γιατί μπορεί να είσαι στη δουλειά. Μπορεί να μην θέλετε να ακούσουν κάποιοι ότι ακούτε. Γιατί για τον ΑΒ λόγο, ρε παιδί μου. Καταλαβες, γι' αυτό λέμε. Παίζετε για smartphone καταπληκτικό. Κούμποτ από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολής, εξαιρετική μάρκα, εξαιρετικό κινητό τηλέφωνο και δύο διανυκτερεύσεις στις θερμές. Καλημέρα σας, ναι! Κουράστηκε η ΑΕΚ, λέει μια χαρά. Θα βολευτεί τώρα, ξεκουραστούν οι παίκτες, πλατάραν όλοι. 2,5 παίκτες έχει η ΑΕΚ. Λιβάγια, Χριστοδουλόπουλος και όποτε θυμηθεί, αν θυμηθεί ο Αραούχο. Δεν κάνω τον έξυπνο, αυτή είναι. Αυτή είναι η ΑΕΚ, 2,5 παίκτες. Κλατάραν όμως. Τετάρτη Κυριακή, αυτοί δεν κάνανε ρόστερ βαθύ όπως έχουμε εμείς που ετοιμαστήκαμε για μια χρονιά στο Europa, αποκλειστήκαμε από το χωριό της Πίπι Λάγκστρουμφ, να πούμε και του Νίλς Χόλγκερσον και βρεθήκαμε με ένα τόσο γεμάτο ρόστερ να παίζουμε μια φορά τη βδομάδα και όταν έρθει το κύπελο, κλατάρανε. Σου μια χαρά, για κάτσε να κάνουμε μια επιστολή στον Βασιλιάδη ότι αυτά και τα λοιπά, σου λέει τώρα, όχι, θα παίξετε κανονικά τώρα. Θα παίξετε γιατί και στον Ατρόμητο μπήκαν μέσα το πρώτο 20 λεπτό, ήταν καλύτερη ΑΕΚ. Σιγά σιγά άρχισε να ξεφουσκώνει. Σιγά σιγά. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στον Μέθε. Μέθε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Τάσος σήμερα από την παλιά γειτονιά. Έλα αδερφέ, τι γίνεται. Καλά παλικάρμα εσύ. Μια φορά του Πιώτης, πάντα του Πιώτης φίλε. Τέλος. Τώρα εντάξει είπαμε. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Τελείωσε, φίλε, τελείωσε. Αγαπούμε και τον Εύωσμο που μένουμε τώρα, αλλά καφέ φεύγουμε από τον Εύωσμο, κάνουμε ταξίδι να πούμε και πάμε στην Τούμπα και πίνουμε. Δεν γίνεται. Εκεί είναι το πατρικό μας, εκεί νιώθουμε στο σπίτι μας. Εγώ έχω δει και έχω δει στην Τούμπα παιχνίδια και από το παλιό το κύπελο και τα λοιπά. Έτσι, αγοράκι μου. Θα φανταστείς, έχω προλάβει να πέσει μπάλα ο Λέανδρος. Σου, πόσο χρονών είσαι. Ο Λέανδρος, ο Βασιλιάδης, ο Μουρατίδης. Πόσο χρονών είσαι. 61. 61 είσαι. Η φωνή σου ακούγεται για 47. Και κάτι. Βγάλε. Και βγάλε. Και πιο νέος. Και πιο νέος. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθούμε. Ναι. Και στη χείριστη περίπτωση, λέω στη χείριστη περίπτωση, ναι. να ξαναγίνει το παιχνίδι. Ναι. Αν δεν το πάρουμε στα χαρτιά. Ναι. Γιατί αυτή είναι η λύθη. Ήδη ο Μπαρμπασάβας άκουγα χθες άρχισε τα μαζεύει ένα-ένα. Τι να κάνω. Κακός που πήρα την ομάδα και έφυγα. Ρε, ξέρω εδώ και σαφού και τέτοια. Να σου πω κάτι. Καταρρίφθηκαν σαν χάρτινη πύργη, φίλε. Όλα τα επιχειρήματα. Ναι, βρε, κάνανε το μεταξύ. Κάνανε μαθημένοι στην αλαζονία του κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Διότι κάποιος όταν έχει μάθει να αλωνίζει, κάνανε κομβικά λάθη. Δεν σκέφτηκε ο Κυρσάβας Κάμερος που λέει παίρνω την ομάδα και φεύγω. Υπάρχει καταγεγραμμένο. Πώς φεύγεις, έτσι μόνος σου. Είπε ο διαιτητής διακόπτω. Είπε ο παρατηρητής.
Δεν άφησαν τον γιατρό να προσεγγίσει το ιατρείο για 20 λεπτά. Δεν μπήκαν. Όλα αυτά, τα βλέπα και με έχει ανέβει η πίεση. Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι μεγάλα λάθη που όταν θες να φερθείς πονηρά, γιατί αυτοί ήρθαν για αυτό το σκοπό, έτσι. Φάνηκε. Δεν τα κάνεις. Δεν μπαίνεις ένα. Μπαίνεις στο ΕΚΑΒ το νοσοκομιακό. Πηγαίνεις σε κρατικό νοσοκομείο. Και, δηλαδή. Και σημειωτέων. Ναι. Σήμερα διάβαζα που τα μαρτυρούσε και ο Τζούρτζεφιτς. Ναι, ρε, μόνος του είπε, ρε. Αυτά τα ίδια. Μόνος του. Μόνοι τους τα λένε πλέον. Μόνοι τους τα λένε. Εντάξει. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου 950. 950. Τάσος. Έγινε, Τάσε. Φιλιά. Έγινε. Τάσος, φιλιά στην Τούμπα. Στα παιδιά εκεί στο Kingston που ξέρω ότι ακούνε. Γεια σου, Γάμπα Μάικ. Και όλο το επιτελείο. Οι κορυφαίες όμως. Γυναίκες της πόλης εκεί. Δεν έχω. Και η πόρτα. Κοπέλα που είναι στην υποδοχή και μέσα και τα λοιπά και αυτά τα κορίτσια, ένα-ένα και καλά κορίτσια και όχι τίποτα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Α, λοιπόν, έχω βάλει ένα πλυντήριο, έχω βάλει δεύτερο πλυντήριο. Ναι. Έχω ψήσει ελληνικό καφέ. Τι ωραία. Δυνάκι μου. Μέχρι εκεί, Δυνάκι μου, δυνάκι μου. Καλημέρα, σήμερα έχω ρεπό και είπα να πάρω να πω μια καλημέρα. Τέλεια. Αυτό, τίποτα άλλο και με την νίκη. Τέλεια. Σε βάλω δύναμο στην κλήρωση. Περίμενε. Ναι. Για πες μου και τα τρία τελευταία. 954. Κύπελο σήμερα, το νου μας. Το νου μας! Το νου μας. Φιλιά σε όλους. Δυνάκι μου, ζούμου σου. Καλημέρα. Γεια σου, κοριτσάρα καλημέρα, μου. Γεια. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λάτσι. Είσαι ο. 1-0. Όχι, δεν πάει έτσι, φίλε. Όχι. Αυτή η απάντηση είναι στο ποιος αυτός 1-0. Περίμενα να το πεις, γι' αυτό. Σας γουστάρω πολύ εσάς που δεν το ξεχνάτε και δεν το αφήνετε, να ξέρετε. Κάποια στιγμή θα την πατήσω, άνθρωπος είμαι. Θυμάσαι τη φωνή μου καθόλου? Τη θυμάμαι τη φωνή σου, για προχώρα λίγο. Πολλά χρόνια έχω να σε πάρω. Σώπα ρε φίλε. Για πες, είχες παρατσούκλι? Έχω παράτσευλη, ναι. Έχεις, για πες. Να το πω. Να το πεις. Κούμαν. Κούμαν, ας το δει. Ρε Κούμαν. Έλα. Πού είσαι ρε Κούμαν, πού ήσαν. Εδώ. Στο βουνό. Στην Ολλανδία ήσουν. Όχι, βουνό. Πω, πολλά χρόνια αδερφέ, πολλά χρόνια. Ναι. Σουτάρα είχες, τον γούστερες τον παίχτη ή του μοιάζεις? Και τον γούσταρα και τον μοιάζω και... Και ήσουν και παικτάρα και είχα και σουτάρα από τα 70 μέτρα και τέτοια. Εσύ Κουστή βασικά με ξέρεις αλλιώς, με το όνομά μου με ξέρεις. Έτσι, είχαμε γνωριστεί και από κοντά. Κοίταξε, για να μου λες τόσα κοντά. Χρόνια, πρέπει από τον 103 να γνωριζόμαστε. Είμαστε σειρές, είμαστε 73 άρση. Δίπλα είσαι φίλε. Δίπλα, μια γειτονιά, ένα χρονάκι να πούμε. Ένα χρονάκι, διαφορά δύο. Έκανα ο Deutschsprechen. Deutschsprechen, τέλεια. Για πες ρε Κούμαν, για πες αγοράκι μου. Τίποτα, ήθελα να μου δώσεις, μετά θα μιλήσουμε, ήθελα να μου δώσεις το Χρήστο του τηλέφωνο από το Ανόβερο. Του Χρήστο Ανόβερο, Facebook σκαμπάζεις? Ναι, πώς δεν σκαμπάζω. Ωραία, θα γράψεις Χρήστος Άρρωστος ΠΑΟΚ. Τον έχω. Α, ήθελες το τηλέφωνο? Το τηλέφωνο ήθελα, ναι. Κοίταξε, πες δεν έχω, ναι. Δεν έχω ίντερνετ εδώ πέρα πάνω που είμαι, γι' αυτό. Ωραία, να με πάρεις να σου το δώσω. Εντάξει, και κάτι άλλο, το νου σας, το νου του σήμερα είναι, αφήνουμε τον Ολυμπιακό στην άκρη. Άστο, τελεία βάλαμε, εδώ σήμερα, το μια... Σήμερα είναι το κύπελο, αν δεν το έχουν καταλάβει, είμαστε στα ημιτελικά, είναι κρίσιμος ο αγώνας. Φυσικά. Δεν ξεχνάμε το κύπελο. Φυσικά, εννοείται. Πάμε να το πάρουμε και αυτό φέτος. Εννοείται. Άκου τι λέμε. Το νου σας. Έτσι. Γεια σου Κούμαν, φιλιά! Ένα δευτερόλεπτο, ναι. Ένα δευτερόλεπτο, για, θα γυρίσω πάλι πίσω. Ναι. Πες ότι μας τιμωρούνε, ναι. Και χάνουμε αυτό το προτάσμα από αυτήν την τιμωρία. Τι γίνεται μετά? Πολλά πες έχεις βάλει, πολλές υποθέσεις. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Ένα, γιατί να μην υποθέτουμε ότι δεν θα τιμωρηθούμε, εφόσον δεν κάναμε κάτι. Ότι δεν θα τιμωρηθούμε. Δεύτερον, δεν θα τιμωρηθούμε. Ακόμα και αν τιμωρηθούμε, παίρνουμε όλα τα μάτς. Και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, φίλε. Και θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Να ξέρεις. Τώρα, αυτή είναι το δικό μου το σκεπτικό. Δηλαδή, είναι σαν να με ρωτάς. Τα μαλλιά σου όταν θα τα βάψεις ξανθά και θα τα κάνεις ράστα, πώς θα είσαι? Μα γιατί, αφού δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί να σου απαντήσω? Θα τα αφήσω έτσι όπως είναι. Αραιά και άσπρα. Τα ξανθά και ράστα, να ξέρεις.
Φιλιά! Γεια σου, Κούμαν! Γεια σου, Κούμαν! Αυτό είναι, έχει στείλει θερμοκρασία μείον 12. Κρύο BBB, μάνα σου λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Χριστάρα μου. Πάμε, πάμε. Α, διάλειμμα, διάλειμμα τούμπεν. Θέλω να σας πω ότι κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικά πράγματα. Μία τηλεφωνάρα, ένα υπέροχο smartphone. Κούμποτ. Γράφετε, πληκτρολογείτε, πατάτε ό,τι θέλετε στο σταθερό σας τηλέφωνο ή στο κινητό σας. 2310-287-888. Τώρα στο διάλειμμα, όχι ακόμα. Θα σας δώσω σήμα όταν έρθει και η Μαριλής μας έξω. Να υπενθυμίσω, χορηγή πρώτης ώρας, όλα στα όρθια, δύο υπέροχα πιστοπολία και η σκεπαστή και, και ο καλύτερος γύρος της πόλης και ο πιο νόστιμος. Όσοι πήγαν, μείναν πραγματικά ενθουσιασμένοι. Φυσικά, μην ξεχνάτε, καφέ μάγαζο, καφέ εσπρέσο βέντο. Σας στείλουν ένα ολόκληρο καφέ από το καλαμάκι και τη ζαχαρίτσα μέχρι το μηχάνημα που φτιάχνει τους καφέδες. Και βέβαια και τσοκολάβι υπέροχες, 8 γεύσεις καταπληκτικές. Μοσχοβολάει ο τόπος με τη σοκολάτα τους. Υπέροχα πράγματα. Και εννοείται ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια εμπειρίας, 51 χρόνια προσφοράς, που δίνει σήμερα και σήμερα ένα καταπληκτικό τηλέφωνο. Όσοι πάτε στην ηλεκτρονέτ Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μπαίνετε σε μια κλήρωση, γράφετε ένα χαρτάκι, το ρίχνετε σε μια γυάλα και θα κληρωθείτε το βράδυ για μια φωτογραφική μηχανή ψηφιακή υπερσύγχρονη Sony. Και αύριο θα πω τον τυχερό. Εμείς δίνουμε, όπως είπαμε, ένα καταπληκτικό τηλέφωνο και ένα τριήμερο στις Ερμές. Επιστρέφουμε! Γεια σου ρε Ουάρντα! Γεια σου ρε Ουάρντα! Όταν εμείς πέσαμε το μελαχρινάκι, οι άλλοι νόμιζαν ότι είναι γλυκό Black Forest. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Πόσο ζουμού σου, η φωτοβολίδα. Βρύλι μαχλινάκι. Έτσι, πες τα αγόρι μου. Φαρμάκι. Κουλά! Πολύ καλό παιδό Ουάρντα! Πολύ καλό παιδό Ουάρντα, κουλά! Είσαι μέσα στο ρυθμό, το έχεις, το γουστάρεις. Εμένα μου αρέσουν. Διπιντάει, διπιντάει, είπε και χθες διπιντάει, διπιντάει. Θέλουν να ξεκουραστούν τα πουλάκια μου. Κουράστηκαν. Κουράστηκαν. Ξαναλέω. Για το offside του... τον goal. Τίποτα λιβάγια. Εσύ με τη σημαία τη μεγάλη που έκανε στον παγόνι. Στον Ατρόμητο. Για τις δύο κόκκινες τίποτα. Ε. Έτσι. Διπιντάει, διπιντάει. Ε. Για το πέναντι του Βράνιας τίποτα. Κουβέντα, ε. Και θέλετε την ξεκούραση. Όχι. Δώρα. Πάμε μέχρι τέλους. Εμείς. Να ξέρετε εμείς. Πάμε στις γραμμές. Να πω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν έχει πάει απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 31, χάνει δίπλα στον Άγιο Γιώργη. Η κορυφαία παντσέτα, καταπληκτικά μπιφτέκια, φοβερές μπριζόλες, φοβερά ψαρονέφια, όλα, όλα υπέροχά του. 16 χρόνια, νούμερο ένα εστιατόριο στην πόλη. Δεν είναι γυράδικο, είναι εστιατόριο. Είναι ψυταριά, είναι καταπληκτικό, καταπληκτική ταβέρνα εκεί απέναντι από το Μασούτη. Και ο Ντιέγκο Παντσέτα μαγεύει. Φυσικά δεν ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, η γνήσια, η πολίτικη συνταγή που την έφεραν οι παππούδες και τώρα τα εγγόνια, δύο γενιές μετά, συνεχίζουν και εξάγουν σε Αυστραλία, Αγγλία, Σουηδία, Αυστρία, Πολωνία, Γερμανία, Βουλγαρία, οπουδήποτε. Αυτή είναι η γεύση όπως παλιά. Η πολίτικη, η κωνσταντινοπολίτικη γεύση, η αυθεντική γεύση στο Χαλβά. Χαλβάς Λουκάς. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, αλόι με μύρτιλο από την Καλόε. Νούμερο 1 εταιρεία από, για αλόι, η Καλόε. Τηλεφωνείτε στο 23 12 200 500. Οι δυο φιάλες στα 2 λίτρα, 49 και 90. Και έχετε και δώρο, 20 ευρώ δώρα, κρέμες για το πρόσωπο, για τα χέρια, σαμπουάν. Λοιπόν, από αλόι. Πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμούλες. Κληρώνουμε, είπαμε σήμερα, ένα καταπληκτικό τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο, ένα smartphone από την ηλεκτρονέτ Παμποκίδης Νικολαίδης, μάρκα Κούμποτ. Και ένα τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας. Γεια σας! Ναι! Μήπως γνωρίζετε... Καλώς την Τσουκνίδα! Ποιος άλλος παίχτη, μήπως γνωρίζετε ποιος παίχτης τραυματίστηκε και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν μετά τη ρήψη της Αρπαντίνας στο Καρφεϊά. Αυτός 1-0! Όχι, Κωστή. Αυτός 2-0! Τραυματίστηκε ο Λεβέκ. Βλέποντας τι γίνεται και θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν. Να ξέρεις. Μία πληροφορία που έχω, αδερφέ μου Τσουκνίδα, λέει ότι ο Λεβέκ τον καιρό που δεν έπαιζε και είχε αυτή την, ας το πούμε έτσι, να πούμε ότι είχε μια έφεση στους τραυματισμούς. Μια ευπάθεια. Ας πούμε. Πήγε στην Έδεσα και μόλις είδε τους καταράκτες,
Έπαθε καταράκτη, φίλε, στα μάτια. Όχι, Κωστή, δεν είσαι ενημερωμένος. Ναι, για πες. Τραυματίστηκε. Ναι. Βλέποντας ενός λεπτού σιγή. Στα γήπεδο, να ξέρεις. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Πανιόνιο. Έτσι. Εκεί κάνουμε focus, εκεί εστιάζουμε. Αυτό το focus μου αρέσει. Μπράβο. Δεν κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Αυτό το παιχνίδι του σου είπα, σε έγραψα στο μήνυμα. Το πιστεύουν κάτω για αυτό που σε έγραψα. Αυτό μου είπανε. Δεν πρόλαβα να δω μήνυμα. Τώρα. Το διάβασες, αφού. Το διάβασα. Στο κινητό. Α, στο κινητό. Το διάβασα αφού. Ναι. Σήμερα. Ναι, το πρωί που το έστειλα. Έχω κάψει φλάτζα, δεν θυμάμαι, φίλε, τι έλεγα πριν. Μείον 6. Α, ναι. Ότι οι φίλοι σου, ναι. Σωστό. Mm. Έτσι είναι. Αγόρι μου. Είναι σκασμένοι να ξέρεις γιατί έγινε, τι έγινε. Ντρέπονται και κάποιοι, κάτω. Πραγματικά ντρέπονται. Έτσι. Οι συγκεκριμένοι που σου λέω, γιατί είναι στην ηλικία μας, ντρέπονται πάρα πολύ για ό,τι έχει γίνει. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν εγωισμό, που έχουν τσίπα, που έχουν έναν σεβασμό στον εαυτό τους και όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι. Λοιπόν, όπως επίσης αρνούμε, αρνούμε να τα βάλω στη ζυγαριά, το είπα και χθες. Του Ήβιτς το γεμάτο κουτί μπύρας που του ανοίγει το κεφάλι. Με μια σερπαντίνα που έχει κάνει 30 μέτρα απόσταση. Φαίνεται, Κωστή, και από τις εφημερίδες τους. Ακριβώς. Τι ήθελα να πω, και κάτι site που πέρανται μέχρι Θεσσαλονικά, ναι. Να σταματήσουν επιτέλους όλα αυτά. Και εμείς οι παοξίδες, ας μην ασχολούμαστε με αυτά τα site. Δηλαδή, που κάνουν copy-paste σελίδα-σελίδα από αλλού. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, βόλεμο και συγκλήρωση. Σε βάλα. Μανώλης 600. Έγινε. Φιλιά, γεια σου Τσουκνίδα. Boy. Ναι, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εμείς, όχι αυτοί, να το ξέρετε. Εμείς, γιατί έτσι πρέπει, έτσι είναι το δίκαιο, όχι έτσι θελικά. Ναι, γεια σας. Ναι. Σωτήρης λέγομαι, με ακούς. Γεια σου ρε Σωτήρη. Δεν έχω ξαναπάρει, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Και τελευταία. Και μας το κλείνεις. Τα ακούω αρκετές φορές. Σωτήρη, μου φαίνεται ότι από τον τρόπο σου ότι δεν είσαι ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί. Είσαι. Σοβαρά. Ναι. Είμαι ΠΑΟΚ, ναι. Είμαι είσαι, αλλά μου... Είσαι, μπράβο, αγόρι μου. Βέβαια, τώρα τελευταία δεν πηγαίνω λόγω οικογενειακής κατάστασης. Τι είχες, γεννητούρια. Λόγω παιδιών, έτσι και τέτοια, ναι, κάπως έτσι. Πόσα παιδάκια έχεις. Αλλά παλιότερα, 4 παιδάκια έχω. 4! Ναι. Μου ακούγεσαι για Εργένης, η φωνή δηλαδή, ναι. Πώς σε κόβω. Ναι. 28 στα 30, ναι. Που τραβολογιέμαι με μία και ή θα χωρίσω ή θα παντρευτώ. Αλλά για τον μπαμπά, 4 παιδιά δεν είχες, δεν σε είχα. Να τα χαίρεσαι. Υπάρχει αυταπάτη φωνητική. Είσαι, πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 38. 38 και έχεις 4 παιδιά, ρε γίγαντα. Έτσι. Ξεκίνησες νωρίς, θα πούμε, το άθλημα. Μπράβο σου, να τα χαίρεσαι, αγόρι μου. Το μεγαλύτερο είναι πόσο, το μεγαλύτερό σου? Είναι 8. Άσο πάει, φίλε. Μπράβο σου. Μπράβο, να τα χαίρεσαι, αγόρι μου, να τα χαίρεσαι. Να τα χαίρεσαι. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Να πω κάτι ήθελα. Ό,τι θέλεις. Πιστεύω στον ΠΑΟΚ προσωπικώς ότι θα δικαιωθούμε όσον αφορά και το εξωαγωνιστικό κομμάτι, mm-hmm. έτσι, για το ζήτημα της φυγής του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Και όλου του σκηνικού αυτού, ναι. Και δεν το λέω επειδή είμαι ΠΑΟΚτης, ας πούμε. Είναι βασικό να δικαιωθούμε, γιατί θα δημιουργηθεί, έτσι, ναι, δεδικασμένο και προηγούμενο, ναι, να μπορεί, ναι, ο καθένας όποτε γουστάρει και επειδή Φέβαια. Έπεσε μία σερπαντίνα να πει φεύγω. Έτσι. Ακριβώς. Έξι. Και αυτό είναι πολύ βασικό και για το άθλημα. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να τιμωρηθεί για αυτό που έκανε. Διακομόδηση. Διακομόδηση του άθληματος. Είναι καθαρά αυτό το πράγμα. Σωτήρη, αφού είσαι 38. Ναι. Άλλο το κουτάκι μπύρας. Σε έτσι, παρακαλώ τώρα. Γιατί απαγορεύεται το κουτάκι μπύρας να μπει μέσα και άλλο το χαρί το οποίο δεν απαγορεύεται να σε περάσει στο γήπεδο. Και να είσαι βέβαιος, δεν ξέρω αν άκουσες και τις προηγούμενες μέρες που έλεγα. Είναι τελείως διαφορετικό να φύγει ένα κλειστό ρολό κουμπωμένο, κολλημένο με την ταινία του, γίνεται πέτρα. Θα μιλούσαμε διαφορετικά, να το ξέρετε. Θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Θα βρίζαμε το μαλαμπίμπιπ. Που αυτό έκανε αυτή την ενέργεια. Έτσι. Θα ήταν τελείως διαφορετικό. Αυτός έχει ανοίξει την ταινία, κάνει μια διαδρομή 20-30 μέτρα, φτάνει αποδυναμωμένη κάτω, φτάνει ένα χαρτί, ρε παιδιά. Δεν είχε σκοπό Ακριβώς. να χτυπήσει κάποιον. Άσε που εκεί είναι 30-40 άνθρωποι. Είχε τέτοιο σημάδι ο μπαγάσας από μακριά. Αν ήθελε να χτυπήσει ή αν ήθελε να βλάψει τον ΠΑΟΚ για τον οποιοδήποτε λόγο. Αν ήθελε να μας τρυπήσει, να το πω έτσι απλά όπως το λένε στα ραδιόφωνα,
θα την έστελνε κλειστή την ταινία, όχι ανοιχτή. Κατάλαβες. Ας πούμε ότι και να ήθελε να το πετάξει πάνω για μια καζούρα, δεν πήγε να τραυματίσει. Ας πούμε και στη χειρότερη από αυτό, έτσι. Γιατί το χαρτί δεν μπορεί να τραυματίσει κάποιον. Ακριβώς. Σε σοβαρό τραυματισμό. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Αδιανόητο, και φίλε. Πάνω να το εξισώσουν με του Ίβιτς αυτό που έγινε παλαιότερα. Του Ίβιτς το γεμάτο κουτί μπύρας. Το κουτί μπύρας και μάλιστα μεγάλο κουτί μπύρας. Δεν ξέρω πόσα ML είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Ακριβώς. Δεν είμαι της μπύρας. Αυτό αν σε βρει, φίλε, αν σε βρει στον κρόταφο. Αν σε βρει πίσω κάπου. Μπορεί να σε αφήσει τον τόπο. Τι να λέμε τώρα. Το βάζουμε ίσα στη ζυγαριά με το χαρτί. Κωστή, με συγχωρείς. Και πάνε να εξώσουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εμείς πρώτοι θα ήμασταν. Εγώ πιστεύω ένας κοινός νους. Πρώτος θα έλεγε ότι πρώτα είναι η διασφάλιση του ανθρώπου. 100%. Πάω και μετά όλα. 100%. Έτσι. Σωτήρη, σε παλιές εκπομπές, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε παλιότερες εκπομπές που βρέθηκε βλάκας από εμάς και τραυμάτισε, θυμάσαι τότε την επόπτρια, ή άλλος ο ηλίθιος που έριξε τη φωτοβολίδα, να πούμε, στον Σάχα, πρώτος. Μα δεν τον θέλουμε αυτόν. Δεν μπορεί να. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτό, φίλε, κατάλαβες. Τώρα όμως δεν πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση ενός αναγκέφαλου βλάκα. Κωστή, ακριβώς. Και δεν είναι ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να παρουσιαστεί και το χαρτάκι. Δεν μπορούμε να γίνουμε και Αγγλία. Εδώ η ιδιοσυγκρασία του ελληνικού λαού είναι διαφορετική. Δεν θα γίνουμε και θέατρο. Εδώ πάμε να δούμε τον ΠΑΟΚ. Είμαστε ένας λαός κοντά στον αργεντίνικο παλμό. Ακριβώς. Υπάρχει τεπεραμέντο. Μα το χαρτί, ρε παιδιά. Θέατρο. Εγώ είμαι κατά του θεάτρου, ας πούμε, του αγγλικού. Τι είναι αυτό. Είμαστε πρόβατα. Θα υπάρχει μια εκδήλωση ψυχική. Και αυτό πάει στο γήπεδο. Ακριβώς. Είπαμε. Μην φτάσουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Δεν μπορούμε να πάμε μαντρωμένοι μέσα σε ένα γήπεδο. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως το λες. Είμαστε μεσόγειοι, είμαστε άνθρωποι που βράζει το αίμα μας. Έτσι. Ακριβώς. Να υπάρχει αυτό. Ακριβώς. Είμαστε εκδηλωτικοί. Αυτό. Και δεν θα λέγαμε, το ξαναλέω, συνέχεια το λέω, γιατί ξέρω ότι με ακούνε και κάτω, ακούνε και οι άλλοι απέναντι, ακούνε όλοι. Δεν θα λέγαμε το ίδιο. Έχω αποδείξει παλιές εκπομπές, τον περάσαμε πριονοκορδέλα, τον μπούφο που έριξε το οτιδήποτε. Δεν θα λέγαμε το ίδιο αν η ταινία ήταν κλειστή, ήταν ανοιχτή. Απλά αυτοί, φίλε, δεν θέλαν να παίξουν και πευκοβελώναν να έπεφτε από τα δέντρα που είναι στο προάβλιο της Αγίας Βαρβάρας, θα κοιτούσαν να μην παίξουν. Το λέγαμε όλες τις μέρες πριν. Προφανές. Τέλος. Φαινότανε από τον τρόπο που εωρούνταν μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς. Τώρα, για τα κάκαλα που έδειχνε, τα κάκαλα. Δεν θέλω να την εξευθυλίσω τη λέξη. Τα γενετικά του όργανα που έδειχνε ο Μυραλάς. Ο Πρωτό επίσης. Ναι. Δεν υπάρχει σε βιντεάκι. Ακριβώς. Είχα πάρα πολλά μηνύματα και την ώρα που ήμουν στο στούντιο για τη μετάδοση. Κωστή, έρχεται και μας δείχνει, μας κάνει χειρονομίες. Μας βγάζει τη γλώσσα. Μας προκαλεί. Κωστή, ο Καραπαπάς μπήκε και μας δείχνει τα γενετικά του όργανα. Κωστή, ο Πρωτό σουλατσάρει και έκανε χειρονομίες ακόμα και στα αμαία. Στα παιδιά που είναι στα καροτσάκια, δηλαδή, τι να λέμε, ρε παιδιά, τώρα. Τι να λέμε τώρα, αφήστε το. Εντάξει. Πιάσαν πάτο, αδερφέ. Να ξέρεις. Σωτήρη, δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. Για το τηλέφωνο, έτσι. Για όλα τώρα, δεν θα κάνω. Δεν θα κάνω. 052. Και για το τηλέφωνο και για τις θερμές, δεν τα έχω βάλει ξεχωριστά. Έγινε, Σωτήρη, να σε καλά. Να χαίρεσαι τα τέσσερα παιδάκια σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Τον κρατήσαμε λίγο παραπάνω, Σωτήρη, γιατί πήρε πρώτη φορά. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι. Καλώς το, ναι. Ο Θανάσης είμαι με τις Σερπαντίνες και νομίζω ότι αυτό θα μου άρεσε να μου βάλεις ένα λοιπόν, νικτή τελευταία. Λοιπόν, από σήμερα, βαφτίζεσαι εκπομπιακά, εννοώ, και ζουμουσιάρικα, ναι. Βαφτίζεται ο Θανάσης ο Σερπαντίνας. Τέλος, φίλε. Ωραίος. Και ακούγεται και σαν επίθετο, ρε παιδί μου, πώς λέμε Θανάσης Ντίνας, Θανάσης Κουφοντίνας, Θανάσης Σερπαντίνας. Έτσι, οι φίλοι σου θα σε φωνάζουν σερ. Σερ, αυτό είναι και αυτό. Είναι ένας τίτλος και αυτός. Πάμε καλά. Συνεχίζουμε. Έχω βρει για τον κόλπο να βγάζω γραμμή τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό ένα μηδέν. Δεν θα σου το πω. Δεν θα σου το πω φυσικά. Αλλά γιατί δεν θα μπορώ να μετά από κάνω εγώ. Κατάλαβε. Σωστό γι' αυτό. Γιατί θα παίρνω. Μια θερμή παράκληση. Θα μου το πεις και θα παίρνω εγώ στην εκπομπή. Εννοείται. Θα παίρνεις. Όταν λες πάμε στη γραμμή, να πηγαίνει στη γραμμή γιατί ετοιμάζει να μιλήσει ο άλλος και τον κόβεις και ξαναπέζει. Αγόρι μου. Τέλος πάντων. Για πες. Λοιπόν. Πολλά. Είπες μία θερμή παράκληση. Πόσοι βαθμοί Κελσίου? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι στους 5, άρα συν 20-25, γύρω στους 30 βαθμούς. Καλό χεράκι. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά. Για να φτάσουμε στις θερμές, κατάλαβες. Τέλεια. 2,68, γιατί κάθε φορά ξεχνάω να σου το πω και θα νομίζουμε ότι είμαι και κανένας άπλας. Έλα, Θανάση μου, σ' ακούω λοιπόν. Λοιπόν, καταρχήν αυτοί μαρτυράνε μόνοι τους. Προπονητής τους.
Τζούρτζεβιτς. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα ναι, ναι. που δεν παίξαμε. Ναι, ναι, καλύτερα όλα. Που δεν παίξαμε, είπε παιδιά. Θεοδωρίδης. Ναι. Ζούγκλα η Τούμπα πήρα και έφεγε για να μην γίνω χειρότερα. Παιδιά, πιο ήσυχο γήπεδο δεν είναι ποτέ κανείς. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και ο παρατηρητής. Και ο παρατηρητής και η ζούγκλα της Τούμπας έτσι, με τα χαρτιά. Άστο, άστο, παιδάκια φίλε. Είναι το χαρτί. Ναι, ναι, ζούγκλα. Εντάξει. Προφανώς έτσι, λέει, σου λέει τα δέντρα που κοπήκανε από τα, για να φτιαχτούν τα χαρτάκια πρέπει να ήταν από τη ζούγκλα. Άρα ζούγκλα! Το όργανο είναι, πώς το λέει, το όργανο είναι, το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Κάπως έτσι. Έχει πολύ ωραίο μυαλό. Πολύ σε λατρεύω. Η διαλογική, φίλε. Η ΑΕΚ εντωμεταξύ, η άλλη σιγανοπροπαδιά, επειδή καταλαβαίνει ότι το παιχνίδι θα παίξει, παίζει άσοχη 2, δεν είναι σίγουρη για το τι θα συμβεί. Διακοπούλα. Κάτσε να δούμε. Διακοπούλα. Με τι αποτέλεσμα θέλουμε στην Τούμπα. Θέλουμε χ, θέλουμε 2, θέλουμε τι, θέλουμε τίποτα. Θέλω να δούμε το αποτέλεσμα και μετά για να μπορέσουν να κάνουν. Έρχεται, παίζεις, κερδίζεις και φεύγεις, κυρία μου. Έτσι. Δεν ζητάμε μια αναβολή, σου λέει, να ξεκουραστούμε κιόλας. Αυτό δεν το δέχονται, γιατί εντάξει, εννοείται ότι άλλα τα τοπιών μας. Μου αρέσει η αλλαγή του Μάτος σήμερα και θέλω επιτέλους να δω το Βιερίνε στην φυσική του θέση. Στη φυσική του θέση τα τελευταία χρόνια, βεβαίως. Να μιλήσουμε για μπάλα λίγο, γιατί... Έτσι, έτσι. Μ' αρέσει που ανανέωσε ο Πρίγιοβιτς. Και ποιο Πρίγιοβιτς, ένα παλτό με 13 γκολ, το πιο ακριβό πληρωμένο. Μ' αρέσει που άμα αυτός χαλαρώσει και γουστάρει και αρχίζει να βάζει τα χλάψη κλους γκολάκια να είναι καλά εκεί του Λάρα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι. Τεράστια υπόθεση που έμεινε. Τεράστια υπόθεση. Γίνεται ο πιο ακριβό πληρωμένος, να πω επειδή με ρώτησε και ο Χρόνης πριν από λίγο στο μήνυμα, 1,5 εκατομμύρια το χρόνο από 7,5-8 που έπαιρνε. Πήγε στο 1,5. Είναι διπλασιασμός και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος. Περνάει τον Αντελίνο και τον Μαωρίσιο, που τα λεφτά του ακόμα δεν τα έχει δικαιολογήσει, που παίρνουν 1,3 έκαστος. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο Μαωρίσιο δεν έχει δικαιολογήσει τα λεφτά του, με την έννοια ότι ο άνθρωπος παίζει μόνο 6 μήνες στον ΠΑΟΚ. Περιμένω περισσότερα. Χρόνο, το έχουμε δει. Για την κλάση του, για το επίπεδό του, είναι παικτάρα, φίλε. Η ομάδα που πρέπει να κάνουμε και πρέπει να μάθουμε κι εμείς είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε αποτελέσματα από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να δίνεις χρόνο στον άλλον να μπαίνει μέσα στην ομάδα. Όπως έγινε με τον Βαρέλα, όπως γίνεται φέτος ο Σαχκόφ που κανένας δεν τον εγούσαρε τις περισσότερες προηγούμενες χρονιές, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τιμάει το συμβόλαιο που έχουμε έχει. Έχουμε πει, δεν θα γίνει ποτέ αφίσα. Κανένα παιδάκι δεν θα πάει στην μπουτίκ να πει γεια σας, θέλω να μου τυπούσετε το νούμερο του Σαχκόφ και το όνομα. Κανένας. Είναι ο Σνάουτσνερ του 18. Έτσι. Ο τίμιος εργάτης. Αυτό. Ωραία. Αυτό. Και ελπίζω να απολαύσουμε ένα ωραίο ποδοσφαιράκι σήμερα. Αυτό. Και να γουστάρουμε και την Τρίπολη την νίκη. Έτσι. 1-1. Το νου μας. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τηλεφωνείτε πλέον. Είναι η Μαριλής έξω στο 2310-287-888, πέρα από τις γραμμές που βγάζουμε στον αέρα, μη μου πουδιάσετε, μη μου κρυολογήσετε πουλάκια μου, πέρα από τις γραμμές του αέρα που αφήνετε το όνομά σας και στη γραμματεία με τα τρία τελευταία ψηφία για ένα τριήμερο στις Θερμές και για ένα κινητό smartphone Kubot. Είναι η μάρκα, εκπληκτικό τηλέφωνο, υπέροχο, τελευταίας τεχνολογίας από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Σας βάζουμε όλους στην κλήρωση εδώ που βγαίνετε στον αέρα, έξω στη Μαρελής μπορεί και να τα διαχωρίσετε αν έχει χρόνο. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Γιατί δεν μας μιλάτε? Γιατί δεν μας μιλάτε? Πολύ περιεκτικός, λακωνικός, τη λακωνία. Ναι! Καλημέρα! Καλό στο παιδί! Τι κάνουμε? Good the boy! Γεια σου ρε Μιτσάρα, γεια σου ρε Μασκό! Ακόμα στο γήπεδο δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που έγινε. Δηλαδή τρελά πράγματα γίνονται, να πούμε. Φίλε. Αν τα κάναμε αυτά που κάνανε αυτοί στον Πλατανιά τους παίκτες, θα μας είχαν βγάλει βολοφόνους, θα μας είχαν βγάλει χίλια πράγματα. Άστο, φίλε. Και θα τρώγαμε 20 βαθμούς αφαίρεση και κατηγορία. Απέλαση! Θα μας διώχναν από τη χώρα. Άστο. Φυσικά η πιαβία λέει τα παιδιά, ρε παιδάκι. Δεν κάναν τίποτα. Η πιαβία. Άκου τι βρήκα, φίλε. Η πιαβία. Ναι. Δηλαδή. Άρα το χαρτί ήταν ήπιο, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, ούτε καν, άστο το χαρτί, μην το βάζει καν. Να σου πω κάτι, δεν θέμα ήταν αν το ρολό ήταν κλειστό ή άνοιχτο. Το θέμα ήταν ότι αν ήταν να χτυπήσουν κάποιον, να χτυπούσαν το Μυραλά που του έκανε τα κάγκαλα που του έδειχναν. Αυτό τώρα εκεί. Πρόσεξε. Σε ένα γήπεδο κατάμεστο που ο κόσμο περιμένει μέσα στη βροχή, που είναι τεταμένα τα νεύρα, που είναι ειδικά ο συγκεκριμένο αντίπαλο που μα έχει βλάψει τόσα χρόνια. Και πα στην κερκίδα και δείχνει τα γεννητικά σου όργανα. Δηλαδή. Όχι απλά τρώγεσαι, όχι απλά ψάχνεσαι, όχι απλά επιδιώκεις να το κάνεις κόλαση, να μπουκάρουν 30 άτομα μέσα
και να μην ξέρεις από πού να φύγεις, πραγματικά προκαλείς τη βία. Θα μα πρέπει πολύ καιρό να μείνει έξω αυτός. Να μην ξαναπαίξει, φίλε. Ο σκοπός ήταν αυτός. Αυτοί δεν θέλαν να παίξουν και έτσι. Αυτοί τρομάξαν όταν είδανε ότι ούτε μια αναστραπτήρα δεν άναψε. Σου λέει αυτοί που πέρα την έχουν πάρει χαμπάρι τη δουλειά και μας αλλάξουν τα φώτα. Εγώ λυπάμαι όλους αυτούς που ήρθαν από τα μακρινά τα μέρη που ήρθαν και πληρώσανε κάτι τρελά για λεφτά. Μην το συζητάς. Για μένα, κοίταξε, εγώ πιστεύω από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έφυγε από μόνος του, γιατί ο διαιτητής ρώτησε, από ό,τι γνωρίζω, τον γιατρό τι γίνεται με τον άνθρωπο, λέει είναι μια χαρά, μπορεί να παίξει. Εννοείται. Και παρόλα αυτό σηκωθήκε και φύγανε. Και ο γιατρός και ο παρατηρητής και όλοι, ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα. Δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος. Εάν εμείς παίζαμε στον Ολυμπιακό κάτω και λέγαμε εμείς ότι φεύγουμε, θα μας έλεγε ο διαιτητής αυτομάτως, θα σας αφαιρέσουμε τους βαθμούς αυτομάτως. Δεν θα συζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Ακριβώς. Επίσης, αν είχαμε δηλώσει στο φύλλο αγώνα τον βοηθό και όχι τον προπονητή, θα λέγανε, κάνατε τεράστια γκάφα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτός. Γιατί είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει καμία θέση. Τώρα μετά, εκπρόθεσμα, τον βάλαμε νέα έτσι αλλιώς. Όταν εσύ είσαι παλιός. Όταν ο Βουλινός πήρε την ομάδα μας και έφυγε. Τι έγινε, θυμάσαι? Αφαίρεση, φίλε! Κατευθεία. Σου λέει πήρε την ομάδα και έφυγες αυτό. Όταν λοιπόν ο Μπαρμπασάβας λέει τέλος, παίρνω την ομάδα, φίλε, ποιο ρώτησες? Αυτό είναι ένα μηδέν. Πού πας? Έτσι, άιντε τσιφλίκι, από πού φεύγεις, ρε φίλε? Αλλά τόσα χρόνια έτσι. Θα μας βγείτε καλό στο τέλος, θα θυμάσαι. Κανονικά. Κανονικά. Και άχι, θα και εγώ βλέπω με τον Πανιώτη Κυριακή, δεν τη βλέπω τη βουλιά να κερδίζει. Γιατί η Λαρισέ τους περιμένει, ο Κούγιας τον περιμένει το φίλο του εκεί πέρα του Μεσανίδη. Πρώτα κύπελο σήμερα. Ναι. Και μετά ασχολούμαστε μετά τη Κυριακή και με τον Αστέρα. Είναι μεγάλη σήμερα μόνο και μόνο γιατί ο Πανιώτης για να έχει άμεσο συμφέρον με τον Μεδινάκη να παίξει σοβαρά. Ακριβώς. Καταλαβες. Ντόμινο είναι. Έτσι που λες. Σε βάζω, Δημήτρη. 401, το ξέρεις. Φιλιά, φιλιά πολλά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου, Δημήτρη μου. Πάμε παρακάτω. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310, 287, 888. Καλημέρα σας. Είπαμε, αδερφέ μου, Αρίστο, είπαμε στην αρχή. Για την ΑΕΚ το είπαμε και για την αναβολή και για τα offside και όλα τα είπαμε, αδερφέ. Τα είπαμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, γιατί δεν μας μιλάτε. Μας τα λέμε το βλέμμα, πάμε στον Μέθε επόμενο. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι! Καλημέρα, Μαρία. Τι γίνεται, γεια σου, ρε Μαρία. Μαρία, τι ωραία φωνή που έχεις, ρε Μαρία, έχεις ξαναπάρει. Σε ευχαριστώ. Όχι, όχι. Μπράβο, γλυκύτατη είσαι, γλυκύτατη. Για πες. Δεν έχω κάτι να πω για το διαγωνισμό πήρα. Τέλεια, μπράβο. Δώσε μας τα τρία τελευταία ψηφία. 036. Μπράβο, ρε Μαρία, είσαι παγωκτσού. Είσαι. Ναι, βέβαια. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Βέβαια. Τέλεια, ρε Μαρία. Δώσε χαιρετίσματα. Αλλά στενοχωρημένη δεν πειράζει. Γιατί στενοχωρημένη, τι να κάνω. Εντάξει. Όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αυτό ακριβώς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Στείλε χαιρετίσματα εκεί που θέλεις, σε αυτούς που θέλεις. Ευχαριστώ στην παρέα μου. Να είσαι καλά. Εσένα κάθε πρωί. Γεια σου, Μαράκι. Να είσαι γερή. Γεια σου, Μαρία. Κάτι φωνές καινούργιες, φίλοι που βγαίνουν έτσι. Ωραία. Ναι, ναι. Γεια σας. Ναι. Διαλυμάτι. 2310-287-888. Γεια σου, Χρύσα Άντσου. Γεια σου, κοριτσάρα μου. Μια χαρά είναι, Λολεβέκ. Τον είδα το Σάββατο στο Κόσμος Οικογενειακός. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά. Γεια σου, Λάρη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Τα παιδιά που ήρθαν από την άλλη άκρη της γης. Πρέπει, λέει. Πρέπει, γιατί ο οικοδόμος τρέχει, λες και είναι 20 χρονών. Σε ευχαριστώ, Κωστή. Να είσαι καλά. Να ξέρεις, ακούω κάθε μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου, Δημήτρη Παξιμαδά. Να είσαι γερός. Γεια σου, Λευτέρη Κοριάνογλου. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Νέα πρόταση ΣΑΕΚ να σταματήσει η φορά της γης. Επίσης, πολύ ωραία πρόταση. Γιατί όχι. Καλημέρα. Γεια σου, Ασημίνα μου. Να είσαι γερή. Την καλημέρα μας τα παιδιά που ακούνε στο εξωτερικό. Που ήρθαν, έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα και τελικά έφυγαν άπραγα. Επειδή κάποιοι επέλεξαν να μην παίξουν. Είδατε, σύζομοι όλοι οι παίκτες και ειδικά οι ξένοι. Και ο Βαρέλα και ο Μακ και όλοι τους. Στιγμάτισαν αυτή τη συμπεριφορά. Το ότι φοβήθηκαν οι άλλοι να παίξουν. Να σας πω ότι η κουβέντα που είπε ο Λουτσέσκου τους πόνεσε πάρα πολύ κάτω στον Πειραιά. Ο Λουτσέσκου είναι επαγγελματίας προπονητής, έτσι. Είναι επαγγελματίας προπονητής, έτσι. Και κάποια στιγμή τον ήθελαν και στον Ολυμπιακό. Είχαν γίνει και συζητήσεις πριν έρθει σε εμάς. Την ώρα που είπε τη λέξη cowards, που είναι βαριά λέξη, σημαίνει δειλή βγαίνοντας, και επειδή το θεωρώ αρκετά έξυπνο άνθρωπο, έκλεισε μια τεράστια πόρτα
άπαξ διαπαντός για την καριέρα του. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Χαρακτηρίζοντάς τους στον Πειραιά, τους Ολυμπιακούς, δειλούς, δεν υπάρχει περίπτωση. Έκλεισε μια πόρτα. Μπράβο του και μαγιά του. Δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Κάνε αυτά που πρέπει, εδώ θα μείνεις. Το γύρισες, το κλίμα. Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό που έχει γίνει, στο πώς παίζει η ομάδα, στο σερί που έκανε, στα αποδυτήρια, στο πώς σε γουστάρουν οι παίχτες. Το κόσμος το αναγνωρίζει. Το αναγνωρίζει αυτός ο οποίος δεν είναι εμπαθής, δεν έχει αιμονές, δεν είναι μονικός. Δεν είναι προσωπολάτρης, δεν στο αναγνωρίζει. Όπως έφαγες τα μπινελίκια στην αρχή που έπρεπε, μέχρι να το φέρεις στα ίσια, έτσι σου πιστώνουμε τώρα όλο αυτό. Γίνεται χαμός έξω με τις γραμμές, δεν προλαβαίνει να δώσει στον αέρα η Μαριλής. 2310-287-888. Κληρώνουμε τριήμερο στις Θερμές, δύο διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδέας, στο υπέροχο ξενοδοχείο. Ευχαριστούμε τη snowtravel.gr. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε Champions League στο βόλεϊ. Μην το ξεχνάτε. Έτσι. Τώρα, με τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν, θα κλάψουν οι από κάτω. Πριν μιλούσαμε τον άνθρωπο, σήμερα έχει βόλεϊ Champions League. Ζούμου σου, γεια σου Αλεπίδη Θόδωρε, επικοινωνιάρχη στο βόλεϊ. Αρχή και τέλος στην επικοινωνία. Ώρες πάνω από την ομάδα βόλεϊ που την πιστεύουμε και την γουστάρουμε και την αγαπάμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, κληρώνουμε τριήμερο στις Θερμές και κινητό τηλέφωνο Kubot. Έξω, smartphone, στη γραμματεία κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να γίνετε εκπαιδευτής οδηγών με συμμετοχή 15 ευρώ το μάθημα, παράσταση εξετάσεων 70 ευρώ για όλα τα οχήματα, παίρνετε τα κατάλληλα εφόδια και γίνεστε εκπαιδευτής οδηγών, μαθαίνοντας από τον καλύτερο που είναι η Σχολή Οδηγών Χριστοδούλου, από τις παραδοσιακές, από τις πιο παλιές, απόλυτος γνώστης του θέματος. Εκεί γίνεστε εκπαιδευτής οδηγών. 2310-51-23-58, Λαγκαδά 102, απέναντι από την Αγία Παρασκευή, κορυφαίος δάσκαλος στις σχολές οδηγών. Επιστρέφουμε! Μόνο ποιότητα. Αφιερωμένος αυτούς που πάθανε θλάση από τη Σερπαντίνα. Θλάση στην κουκούλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Θέλω να κόψω το χαλί τώρα τελείως, γιατί θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σημαντικό. Εσείς, φίλα ακροατή, πώς λέμε φίλο οδηγέ, φίλα ακροατή, έρχομαι τώρα στις γραμμές, τέσσερις, έρχομαι. Φίλα ακροατή, εσύ που βγαίνεις τα βράδια, εσύ που κυκλοφορείς τα μπαράκια, που κυκλοφορείς τις μπουζουκλερί, πρόσεξε καλά, υπάρχει κόσμος που περτάει χατοπερτσέτες. Θέλω να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί να υπάρξει βαρύτατος τραυματισμός, βροχοκύλη, αληθωρισμός, οτίτιδα, ανεμογκάστρη, ποδάγρα, ναυτία, ζαλάδα, κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Πρόσεξε τις χαρτοπετσέτες. Μπορεί να προκύψει ακόμα και εγκυμοσύνη. Ένα κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής Αθλητήριος Ζουμουσού. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στις γραμμές. Εξακολουθείτε, είπαμε, στο 2310-287-888. Τηλεφωνάουτε και δηλώνετε και συμμετοχή και έξω στη γραμματεία μας, στη Μαριλής μας, για τριήμερο στις Θερμές και για κινητό τηλέφωνο smartphone Kubot. Τον τυχερό του κινητού θα τον βγάλουμε στον αέρα στο τέλος. Κανονικά όπως κάνουμε πάντα με τα μεγάλα δώρα της Electronet. Ναι! Γεια σας, Ζουμουσούλα με! Παρακαλώ. Καλώς το Γιώργο! Έλα Γιωργάρα μου, έλα Γιωργάρα μου! Λοιπόν, έλα. Και προσοχή στις χαρτοπετσέτες που έχουν επάνω διαφήμιση. Είναι πιο βαριές αυτές. Έτσι, αυτές που έχουν λουλουδάκι, άστο δίγα. Όχι, αυτές που λένε ταβέρνα τάδε. Και έτσι και έχει τίποτα μαχαιροπύρουν επάνω, η ζωγραφιά. Έχουν ορισμένες και ποτήρια και σταχοδοχεία. Α, μάνα, μα και μπετονιέρες. Αυτές είναι πιο βαριές. Έτσι, πάει πιο βαριά η ποινή. Λοιπόν, προς τον αγαπητό Υφυπουργό Αθλητισμού και τον αθλητικό εισαγγελέα που είδαν το παιχνίδι από την τηλεόραση, στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρευρισκόταν στο γήπεδο, όταν είδατε, κύριε αγαπητή μου, αυτόν τον Βέλγο να μας δείχνει ότι παρότι που ήρθε από την Αγγλία δεν έπαψε να είναι άντρας, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά και βενζίνη στη φωτιά, αυτομάτως, κύριε διευθυντά, έβαλε τον συλλάβετε και τον βάλετε μέσα στην μπουζού. Και μπράβο τον κόσμο και σε μένα και στους υπόλοιπους που ήταν στη θύρα 2, 3, 1 και τελικά, που δεν μπουκάραμε μέσα, που ήθελα. Δεν αντέδρασε κανένας στην πρόκληση. Αυτό θέλανε, Γιώργο. Ναι, το ξέρω. Αυτό θέλανε. Αυτός δεν έριχνε λάδι στη φωτιά. Αυτός δεν έριχνε
οι τύποι που περιγράφαν στην ΟΒΑ, δεν μιλάω για τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ, το διευκρινίζω. Αφού είναι πουλημένα μια στιγμή, είναι σημαντικό. Δεν μιλάω ούτε για τον Ευγένη, τον Δαρδαλιάρα, ούτε για τον Κώστα τον Μπότσαρη που κάναν το ρεπορτάζ. Οι τύποι που περιγράφανε δεν είδαν τίποτα. Ούτε καν αναφορά, ούτε καν καμία αναφορά στο θέμα. Βλέπαν τον Μυραλάς να τα δείχνει, να κάνει αράουτ. Καμία, παιδιά, δεν υπέπεσε τίποτα στην αντίληψή σας. Τίποτα, μετά τίποτα. Τη χειρονομία έχει πάει προς τον Αρατόπουλο. Η φάση όπου τη δείχνουν και απορώ πώς δεν το κόψανε και θα το έχουν μετανιώσει που το δείξανε. Έχουν δείξει μόνο αυτή τη σκηνή. Τι να κάνουν. Εντάξει? Τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Την πρώτη μέρα όλα τα κανάλια γυρίσαν. Το κάνανε μούγκα. Δεν είπανε τίποτε. Θλιβερή μετά. Είναι. Ξεφτυλίστηκαν. Διότι διασύρθηκαν. Αυτή τη στιγμή και πάμε στο φτύσιμο. Ναι. Το οποίο έχει γίνει πιο μπροστά, έτσι. Του Μυραλά στον τροματοφύλακα της ΑΕΚ, στον Μπάρκα. Ναι, λοιπόν, ναι. Το ίδιο που γίνεται και από ποδοσφαιριστή στην Αγγλία, έφαγε κατευθείαν 7 αγωνιστικές. Ναι, 7 αγωνιστικές. Τέλος πάντων. Θα πούνε, έφτισε στον αέρα, δηλαδή που φυσάει για να μπορέσει να πει στο φάο. Τον έφτισε για να μην το ματιάσει. Τού σου, παλικάρι μου, τι ώρα που ήσουν. Κύπελο, Γιωργάρα μου, σήμερα έχουμε πανιόνιο. Το ξέρω, το ξέρω. Να πάνε όλα καλά. Βάλε με 4-16. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Έγινε. Να είσαι γερός. Γεια σου, Γιώργο μου. Πάμε παρακάτω. Κύπελο, 7.30 σήμερα. Αριστερά ο Αζεβέδο, δεξιά πίσω ο Βιερίνια. Στην πρώτη του εμφάνιση, εκεί που όλα τα τελευταία χρόνια έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ. Μέσα και ο Πρίγιοβιτς, τεράστια υπόθεση ανανέωσή του, έδειξε ότι ήθελε να μείνει. Τα λεφτά πάρα πολλά. Αυτά που του δίνανε οι Κινέζοι, κοντά στη ρήτρα στα 9 εκατομμύρια για τον ΠΑΟΚ, 4 εκατομμύρια ετησίως του έδιναν, έγινε ο πλέον ακριβοπληρωμένος, δικαίως, απέδειξε ότι βρήκαμε παστελωτή, βρήκαμε σκόρερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ, εδώ θα μείνεις και θα γουστάρεις κιόλας. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Γεια σου, Κωστή! Τι γίνεται? Έλα, Χρυσταρά, σε ακούω. Έλα, Κωστή. Έλα, γόρι μου, έλα, Χρυσταρά. Ο τροχονόμος, ναι. Όταν κάνει εκείνη την κίνηση με το... βάζει τα χέρια προς τα κάτω, δεν σημαίνει ότι ο ορθός είναι ανοιχτή. Δεν, ναι, βεβαίως. Αυτό δείχνει ο Μυραλάς. Ο ορθός είναι ανοιχτή, μην νομίζετε ότι δείχνει τον αντρισμό του. Βεβαίως. Περάστε ελεύθερα, δεν έτσι. Υπάρχει τίποτα. Περάστε ελεύθερα. Στο διάδρομο όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο, οι άλλοι δεν κάνουν έτσι, έλα. Αυτό ακριβώς κάνει, γι' αυτό σου λέω, είναι ελεύθερος ο διάδρομος και που είναι εκεί. Περάστε είναι... όλοι. Επίσης οι αεροσυνοδοί μέσα στο αεροπλάνο δεν δείχνουν την κίνηση που λέει στο διάδρομο, ορίστε, να, έτσι. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Γελάει όλη η κοινωνία μαζί τους, αδερφέ, πραγματικά. Ο Κίτος Σε χάσαμε, Χριστάρα μου. Σε χάσαμε, έπεσες. Ξαναπάρε. Πάμε επόμενος. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Νέοι! Καλημέρα, 533. Καλώς το παιδί, ρε, 533. Τι έχεις κάνει, ρε, γίγαντα. Ρε, τι έχεις κάνει, ρε, άνθρωπε. Λοιπόν... Η φάση σου ποια είναι. Ναι, παίζουν. Να πω το εξής, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν. Κάνει το βιντεάκι με το Χίτλερ που λέει για τον Γκαρσία που δεν δηλώθηκε κτλ. Χθες τελευταία φορά εγώ το άφησα στις... Στις πόσες θεάσεις σου έστειλα μήνυμα, στις τόσες? 2.000 έχει τώρα. Μπράβο. 2.000. 2.000 όχι θεάσεις, ναι. 2.000 κοινοποιήσεις. Σημαίνει ότι έχει δει πάνω από 200.000 κόσμο. Λοιπόν. Κάνει λοιπόν το βιντεάκι και έχει, φίλε, 2.000 κοινοποιήσεις. Τρέλα, αυτό που έκανες είναι υπέροχο. Υπάρχει ποια είναι. Γελάμε. Το έκανα ενώ καθόμουν σε πιάτσα και το έκανα κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή έβλεπα την αντίδραση του Χίτλερ, έβαζα ένα σχόλιο από κάτω. Και όταν το έφτιαξα και έκατα και το είδα όλο. Γέλασε και ο ίδιος. Πέφερνε από τα γέλια, ναι, με αυτό που έφτιαξα. Σωτήρι, δηλαδή, θα κλάψεις. Κλάμα, φίλε, κλαίγαμε. Λοιπόν, τρία πραγματάκια να μιλήσουν όλοι γρήγορα. Καταρχήν, όχι, ο Άρντα πρέπει να γίνει... Συγγνώμη, πολύ σημαντικό. Πες στο λαό της εκπομπής, πες όλο το πολυπληθές ακροατήριο, ότι το γούρι του Τσατσαρού είναι τόσο γουρλής ο άνθρωπος που όχι μόνο τα μιλάμε στο τηλέφωνο, παίρνω πελάτη, αλλά και όταν τα ανταλλάσσουμε μηνύματα στο Messenger, έρχεται κόσμος στο ταξί. Πες το, αγόρι, πες το. Όχι, πες. Εννοείται. Χθες το βράδυ με πήρες να με πεις ότι είχε 1.400 κοινοποιήσεις, 1.700. Ναι, και την ώρα. Σε ένα λεπτό σου λέω κλείσω γιατί πήρα πελάτη. Όχι τηλέφωνο, στο Messenger με μήνυμα. Ακόμα και με μήνυμα πελάτες φέρνω.
Έλα, Θοδωρή μου, για λοιπόν, πες. Καταρχήν, ο Άντα πρέπει να γίνει επίτιμος Μουσάκη, έτσι, με το τραγούδι που διάλεξε να τραγουδίσει. 100%. Εσείς οι παλιοί ξέρετε, το Μελαχρινάκι είναι μες στην πεντάδα των τραγουδιών. Το παίζαμε όταν ακόμα ήταν αβάφτιστος ο Χριστοδουλόπουλος. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, τα σοβαρά. Δεν πρέπει να λέμε, είναι κακός αυτό που σκεφτόμαστε και αυτό που πράττουμε. Όταν δεν υπάρχει θέμα, δεν προσπαθείς να πεις ότι, ξέρεις τι, υπάρχει, αυτό το θέμα δεν είναι έτσι αλλά είναι αλλιώς. Ακριβώς. Όταν ακόμα και τώρα που παραδεχόμαστε και λέμε ότι το χτύπησε ή δεν το χτύπησε ή το βρήκε ή δεν το βρήκε. Ξέρεις και χθες ότι εγώ δεν μπήκα καθόλου σε αυτό το μονοπάτι από χθες. Καν, δεν παίρνω καν στο χτύπησε δεν το χτύπησε. Λέω ότι είναι μία χαρτοτενία. Αυτό. Το αν τον βρήκε ή δεν τον βρήκε, που δεν τον βρήκε δηλαδή. Στάθηκα σε αυτό το γεγονός. Τελείωσε. Δεν πρέπει να κάνουμε καμία αναφορά σε ένα θέμα που δεν υπάρχει. Γιατί και μόνο το αναφέρουμε και να προσπαθούμε να βρούμε το δίκιο μας. Ακριβώς. Είναι λάθος μονοπάτι. Έτσι, είναι λάθος σαν να λες ότι ρε παιδιά, βάλε το σε μια ζυγαριά. Είναι 50-50, 60-40, 70-30. Γι' αυτό χθες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Γι' αυτό χθες. Ο τύπος πετούσε χαρτάκια. Χαρτί πετούσε. Χαρτάκια όπως πετάξαμε όλοι στον αέρα. Γι' αυτό χθες με κάποιους διαφώνησε. Σαν την καρέκλα που την πήρε ο αέρας του, του τέτοιου το ανάποδο. Ναι. Θυμάσαι στον τερματοφύλακα τότε. Ο Εμπέντε νομίζω. Λοιπόν, και το δεύτερο λάθος που κάνουμε είναι ότι λένε όλοι οι βασιλιάδες χάσετε το πρωτάθλημα αυτό. Δεν χάθηκε απολύτως τίποτα. Με 7 νίκες, ακόμα και με πιθανή τιμωρία, παίρνουμε το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Απλά είναι η ευσεβής του σπόθη, φίλε. Τον εαυτό του. Απλά δεν θα το πάρουμε με συν 4, με 7 νίκες έτσι όπως είμαστε τώρα, ίσως το πάρουμε με συν 1. Ό,τι και να γίνει θα είναι το πιο γλυκό, το πιο δίκαιο, το πιο κακαλάτο, το πιο παλικαρίσιο πρωτάθλημα ever. Ό,τι και να κάνουν, όλοι, ό,τι και να κάνουν απέναντι σπυρωμένοι. Εμείς θα το πάρουμε, φίλε, να ξέρεις. Απλά πράγματα. Απλά αν γινόταν το παιχνίδι και το νικούσαμε τον Ολυμπιακό, θα ήμασταν τώρα συν 4. Και θα παίρναμε το πρωτάθλημα με συν 7. Γιατί θα κερδίζαμε και την ΑΕΚ και όλα καλά, ακριβώς, όλα καμωμένα. Ακριβώς. Απλά το συν 7 μπορεί να γίνει συν 1. Αλλά είναι λάθος έτσι και όσοι απογοητεύονται και τώρα τι θα κάνουν. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Ωραία. Δεν μας νοιάζουν οι άλλες ομάδες. 7 νίκες, ευχαριστώ πολύ. Μας, γεια σας. Κοιτάμε τον εαυτούλη μας. 7 νίκες, γεια σας. Και άλλες 3 στο κύπελο. Στο κύπελο. Με 10 νίκες μπαίνουν οι πέτρες στο πάνθεον της. Τέλος. Είπα, λέω συνέχεια. 7 βήματα έλεγα, μέχρι την αιωνιότητα. Γιατί μου λένε δεν είναι πολύ βαρύ αυτό που λες. Βαρύ γιατί? Τους γράφει ιστορία, τέλος. Θα γυρίσουμε και θα λέμε. Τότε θα λένε τα εγγόνια μας, πήραμε, ξεκίνησε το χτίσιμο της αυτοκρατορίας. Από εκεί ξεκίνησε. Το σερί με τα πρωταθλήματα ή με τα κύπελα. Αυτή η χρονιά θα μνημονεύεται. Απλά πράγματα. Έτσι το βλέπω εγώ. Σαν το μαγαζί που λέμε 10 βήματα στην άμμο. Τέλειωσε. 10 βήματα μένα. 7 στο πρωτάθλημα και 3. Πώς φαίνεται ότι είσαι αρμονίστας, ότι είσαι μουσικός. Πώς θα ψήσουμε να έρθει στον καράζ εκεί στο σπίτι σου, ο Άρτα, να κάνουμε ένα μουχαμπέτι μετά. Ε, το τρελό εγώ αυτό είμαι αγόρι. Έτοιμος, όποτε θέλετε και σήμερα το βράδυ. Αγόρι μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Ελάτε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καινούργοι και παλιοί. Όποιος... Μ' ακούτε? Γεια σας. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Είμαι ένας 80ης παροξής. 80ης. Άνθρωπέ μου. Να ζήσεις άλλα λοιπόν, τόσα. Σας εύχομαι. Ναι, σας εύχομαι σε, άλλα σε είχα συναντήσει τότε στον Αρένα. Ναι. Και σε έχω πει να κάνουμε μια συζήτηση για τα παλιά. Θυμάσαι, είχα έρθει τότε και σε είχα συναντήσει. Βεβαίως. Δεν πολύ χαίρομαι. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, κοίταξε. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό καταρχήν. Ναι. Μια κείμενα άρρωσης παροξής. Λοιπόν, για ένα λεπτό μόνο. Βέβαια, όσο θέλετε, όσο θέλετε. Ναι, πριν πολλά χρόνια, στο γήποτε της Τούμπας, η Θεσσαλονίκη ήταν κατάμεστη από χιόνι και το παιχνίδι ήταν αδύνατο να γίνει. Λοιπόν, ναι. Με κάποια μεγάφωνα τότε από την γειτονιά μου, γιατί έμεινα εκεί κοντά στον Παπάφη, ναι. Πέρασαν και είπαν το παιχνίδι θα γίνει. Όταν πήγα λοιπόν στο γήπεδο, ήμασταν 10 άτομα. Ναι. Παίζαμε με τον Εθνικό Πειραιός, με Σέντερφορ τον Γιακουμπή, ο οποίος είχε βάλει 2 γκολ και είχαμε κερδίσει τότε. Ναι. Λοιπόν, έφυγα. Μετά από καιρό, όταν κατετάξει στο στρατό, στο κέντρο πόλεως λόγω αναβολής σπουδών, ναι. Λόγω σπουδών, εκεί που καθόμουν να παρουσιάστηκε ένας φαντάρος νεοσύλλεκτος. Μου λέει, ρε φιλαράκολος, ξέρω, πού με ξέρεις.
Θυμάσαι, λέει, στο γήπεδο, λέει, 10 άτομα ήσαν. Μεταξύ το 10 ήμουν και εγώ. Με τα χιόνια. Και ήταν μέσα εκεί, σε εκείνο το μάτς. Ναι, σαν και από εκεί με γνώριζε. Εγώ δεν το γνώριζα. Αυτό λέω το περιστατικό και εύχομαι να δούμε να πάνε όλα καλά. Σας εύχομαι. Είμαι ανελιπός, είμαι άρρωστος παρά την ηλικία μου και είμαι πολύ παλιός. Σιγουκούδα, Γεντζή, Παπαδάκη. Σαμαρά, πολύ παλιός. Σεβασμό, επειδή είστε κοντά με τον πατέρα. Το πότε είστε γεννηθείς, ποια χρονολογία είστε γεννηθείς, είστε? Είμαι το 39. Το 39. Ο μπαμπάς μου είναι το 34, άρα είστε κοντοσυρές, να πούμε. Ναι, ναι, κοίταξε να δεις, ο πατέρας μου είχε ένα καφενείο και στο Συντριβάνι, όλοι θα με ξέρουν. Ναι. Και ήμουνα μέσα στο γήπεδο κάθε μέρα, δίπλα εκεί. Λοιπόν, είμαι πολύ παλιός. Λοιπόν, αυτά. Να σου δώσω και το. Θέλω μία χάρη από εσάς. Επειδή θέλω πολύ σύντομα να κάνω μια εκπομπή με τους Συντριβανίσιους, δηλαδή να έρθει ο κύριος Διονύσης, ο κύριος Παύλος, ο μπαμπάς του Χρήστου του Παυλίδη. Το είχατε πει αυτό. Το είχαμε πει, αλλά βλέπετε ότι δεν μας αφήνουν και η επικαιρότητα και επειδή αλλάξαμε σταθμό κτλ. Θέλω να το κάνουμε αυτό. Να μου κάνετε τη χάρη να αφήσετε το κινητό σας τηλέφωνο, να ξαναπάρετε έξω στη γραμματεία. Να αφήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Οτιδήποτε και σταθερό. Πού θα μπορούμε να σας βρούμε, γιατί θέλω πραγματικά να κάνουμε μια εκπομπή με τους Συντριβανίσιους. Με το είχατε πει από τον Αρένα τότε. Ναι, απλά έφυγα και αυτά τα πράγματα πήγαν πίσω. Θα χαρώ πάρα πολύ πάντως. Να ξαναπάρετε, να αφήσετε το τηλέφωνό σας. Και χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Ωραία. Και αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα. Να είστε γερός. Ξαναπάρτε να αφήσετε. Δώστε μου. Τελευταία ψηφία είναι 546. Και το όνομά σας. Και λέγομαι Νίκος. Νίκος. Κύριε Νίκο, να ζήσετε άλλα τόσα χρόνια, σας εύχομαι. Χαρά μου που σας άκουσα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ξαναπάρτε τηλέφωνο έξω να το σηκώσει η Μαριλής για να αφήσετε το σταθερό σας για να μπορούμε να σας βρούμε. Έχουμε τάξει μια εκπομπή τέτοια. Θέλω να την κάνουμε. Να σας πω έτσι και μεταξύ μας να το πω. Θέλω να είναι πανηγυρική η επίσκεψη. Λίγο υπομονή να κάνουμε. Θέλω δηλαδή να έχουμε κατακτήσει αυτό που αξίζουμε και μετά θα κάνουμε διάφορα. Τώρα είμαστε τόσο προσιλωμένοι στο στόχο. Εκεί, τι λέμε συνέχεια κάθε εβδομάδα, τι λέμε κάθε εβδομάδα, ισχύει και σήμερα, τι λέμε! Έτσι. Τα μάτς είναι λιγότερα. Είναι ακριβώς όσο τα δάχτυλα των δύο χεριών. Άρα το νου μας. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Γεια σου, Καραγιάν. Αγόρι μου. Τι γίνεται, όλα καλά. 533 πελάτη και από το Messenger. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ποιος είναι. Εγώ είμαι, άλλος είναι. Δεν ακούω. Ακούω κάτι φωνές. Ακούω κάτι. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτι νιαουρίσματα. Ακούω κάτι. Τι γίνεται, για να ακούσει κάτι. Αγόρι. Αγαπούμε. Σε αγαπούμε, σε περιμένουμε να γυρίσεις. Σε περιμένουμε, είσαι δικός μας, 100%. Ακούω φωνές, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτι για ορίσματα ακούω, κάτι ξέρω με τι γίνεται. Φωνάζει κανείς, διαμαρτύρεται κανείς. Είναι πολύ μακριά, έτσι. Το ελληνοειδές άρχισε να κλαίει, τι γίνεται. Κουραστήκανε, λέει κουραστήκανε. Αυτό λέει διακοπή και τέτοια. Τι διακοπές. Διακοπές τον Αύγουστο. Αναβολή μόνο από το στρατό, φίλε. Αναβολή στο στρατό. Τσούζι, έρχεται! Έτσι. Έρχεται. Λοιπόν, πάμε σήμερα για τη νίκη. Ας τους άλλους να λένε. Αυτό. Λοιπόν, πάω κάρα μέχρι τέλος. Πες τον κύριο Νίκο, μη στεναχωριέται και εμείς άρρωστοι είμαστε και είμαστε και 44 μόνο. Όπως και ανίατη αρρώστια. Όπως το λες. Και ανίατη αρρώστια δεν γίνεται καλά ποτέ. Όπως το λες. Λοιπόν, άντε πάρουν κάλλη 190. Σε έβαλα. 190. Γεια σου, Κωστή μου. Γεια σου, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 3-4 γραμμούλες ακόμα. Να κάνω τις κληρώσεις. Προλαβαίνετε, μπαίνετε στην κλήρωση. Για ένα Qubot smartphone, εκπληκτικό τηλέφωνο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Πάνω από 100 ευρώ η αξία του. Και βέβαια και ένα τριήμερο στις Θερμές. Στο Ρουτράκι Αριδέας. Θα τις κάνουμε δύο κληρώσεις σε λίγο, σε 10 λεπτάκια. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς λοιπόν, το εγώ θέλω να διορθώσω το συμπαθέστατο παππούλι που πήρε τηλέφωνο ότι δεν υπάρχει παοξής που να είναι καλά. Οπότε το άρρωστος είναι πλεονασμός. Εντάξει. Ποιος παοξής είναι καλά. Δείξε μου έναν ο οποίος είναι καλά να σου πω εντάξει. Ειδικά αυτή η χρονιά, παιδιά, ειδικά αυτό που συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα,
η φλέβα είναι πεταμένη στο λαιμό. Το ζούμε όλο με, όλο, ό,τι, με, όλα μας τα, με όλες μας τις αισθήσεις. Δεν υπάρχει. Τρέλα. Και δεν γυρίζουμε πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, για να σου πω κάτι το οποίο ανέφερες. Το ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε ζητήσει διακοπή του πρωταθλήματος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, από τον Υπουργό Αθλητισμού, μέχρι να τελεσυνδικήσουν όλες οι αποφάσεις με επιστολή του. Ναι. Και. Και τι έγινε. Τι έγινε. Τίποτα. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό λοιπόν, θα γίνει και τώρα. Η ΑΕΚ τώρα τι θέλει ακριβώς. Εντυπώσεις φίλε. Η ΑΕΚ, ο Ντεμέκ φίλος, το ξαναέλεγα όταν όλοι έλεγαν ότι όχι, δεν υπάρχει φιλία καμία, ούτε και με αυτούς. Και κάτι άλλο μετά από αυτό. Ξέρεις ότι η ΑΕΚ δεν κάνει καταγγελία για το Μυραλάς, έτσι. Φυσικά. Πρέπει να πει ότι έφτιαξε τον τερματοφύλακά μου να τιμωρηθεί. Δεν κάνει καταγγελία. Δεν κάνει, το λόγο είναι, όπου δεν κάνει καταγγελία είναι αν γίνει καταγγελία, ο Μυραλάς θα ξαναπαίξει. Όχι, δεν θα έπαιζε με εμάς. Σου λέει πήγαινε να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ξαναπαίξει με καμία ομάδα. Ναι. Φέτος. Ναι, γιατί θα φάει 3 έως 5 και άλλες 3 8. Ακριβώς. Δεν προλαβαίνει να παίξει. Ακριβώς. Οπότε τζάμπα μεταγραφή. Λοιπόν, ας κάνουν μια φανέλα ρε παιδί μου με κόκκινη, άσπρη, μαύρη, κίτρινη, πράσινη, άσπρη ρίγα ξέρω εγώ. Τι φανέλα θα βγει αυτή, ουράνιο τόξο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα βγει. Ας την κάνουν πάντως. Έχει η κόρη μου μια Barbie, όχι πώς τη λέγανε, Barbie Mariposa, που έχει διάφορα χρώματα, δηλαδή μια συγκεκριμένη Barbie να πούμε. Barbie Gorgona. Επίσης, ναι, με διάφορα χρώματα. Γιατί μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια μυθικά να συμβαίνουν, έτσι. Λοιπόν, είναι αρκετά σοκαρισμένος πολλοί κόσμος, γιατί αυτό που λέμε χρόνια, ότι αυτοί τα έβρισκαν τόσα χρόνια μεταξύ τους, μοιράζαν την πίτα έτσι αλλιώς, όταν έλεγα ότι βγαίνει ο Γαύρος μόνιμα, βγάζει και το βάζελο δεύτερο να αποκλειστεί, να τα πάρει όλα το market pool στην τσέπη, έτσι, όταν λέγαμε ότι αυτοί μεταξύ τους τα έχουν τακτοποιημένα. Φαίνεται τώρα που ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός και από πλευράς αγωνιστικής και από πλευράς διοίκησης και οικονομικής. Φαίνεται πώς συσπυρώθηκαν, πέσαν οι μάσκες από πέρσι το καλοκαίρι. Και πολλοί κόσμος έχει μείνει άναυδος, αδερφέ μου. Κατάλαβες. Ισχύει. Εντάξει. Λοιπόν, για να κλείσω, να μην κρατάω την γραμμή, να βγουν και οι επόμενοι. Εγώ θέλω φέτος το double. Και τα Βατζηλίκη, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, ναι. Θέλω να παίξουμε και Super Cup. Να πάρουμε το W και να παίξουμε Super Cup. Είσαι να είναι άρρωστος, η πρώτη χρονιά που θα γίνει Super Cup στην Ελλάδα. Είσαι νοσηρός εγκέφαλος και σε γουστάρω εντάξει, πολύ. Και θέλω να κατεβάσουμε όχι Α και Β ομάδα, να παίξουν, επειδή ο παδί δεν είδαν παιχνίδια του ΠΑΟΚ, να παίξουν η ομάδα του ΠΑΟΚ με τους οπαδούς. Φιλιά, γεια. Γεια σου αγοράκι μου. Λοιπόν, ανέβασε μόλις η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το βίντεο με την φάση με την χαρτοτενία, κανένας τραυματισμός αναφέρει, έτσι είναι το βιντεάκι, αυτό το οποίο κυκλοφορεί από χθες στο διαδίκτυο, που φαίνεται ότι έρχεται από πολύ ψηλά το χαρτί και ότι σκάει στο χέρι και στην κουκούλα του προπονητή του Ολυμπιακού. Μου το έβαλε τώρα η Χρύσα, το διαβάζετε και αυτό στο zoomusu.gr, όλα τα νέα, τα ηχητικά μας, οι εκπομπές Δευτέρας και Τρίτης, επειδή είχαμε θέματα εδώ με τον υπολογιστή, δεν γράφτηκαν, άρα δεν υπάρχουν και στο zoomusu.gr. Δεν τις ξαναλέμε, έχουμε δύο γραμμούλες ακόμα, πάμε. Ναι. Έλα ρε Κωστή. Έλα γόρι μου. Έλα. Έλα. Για να μιλήσουμε δηλαδή πιο εύκολα μιλάμε τον Τσίπρα παρά εσένα. Απαπαπαπα, μη μου λες, μη με μπλέκεις με τέτοιους. Έλα αγοράκι μου, σε ακούω. Λοιπόν, έλα. Κοίταξε, πρώτον, λένε τον Γκαρθία, πέσε κάτω, δεν καταλαβαίνει και του λένε πέσε κάτω. Ρε. Πέσε ρε μαλαπίπι. Τον παίρνουν σέρνοντας, τον πάνε στα ποδητήρια. Ναι. Τον κρύβουν. Δεν αφήνουν τον γιατρό να έτσι, πει. Του λένε θα σου ρίξει με μπουνιά ή θα ταγκώσει στα χείλη σου. Ναι. Λέει αυτός γιατί να με ρίξει μπουνιά, θα ταγκώσω. Τα ταγκώνει για να δείξει ότι το χτύπησε το ναι, χαρτί. Ναι. Όσο για τον Σάβα και τον Καραπαπά, αυτούς δεν τους υπολογίζω για ανθρώπους, οπότε δεν μετράω και τη γνώμη τους. Ακριβώς. Αυτόν όμως τον Στούμπο, τον Αλέξη τον Κούγια, έχω να τον κάνω μία ερώτηση. Τιμωρείται κανείς από οστικό κύμα? Γιατί μόνο το οστικό κύμα του χαρτιού. Ναι, εντάξει, ξεφτιλίζει κανένα. Έλασε κοντά τον Καρσία.
Μόνο το σηκωκύμα. Έτσι. Όπως το λες, όπως το λες. Θλάσσεις στην κουκούλα από Σερπαντίνα. Κωστάκη, κατάλαβες ποιος είμαι? Όχι. Αυτός ένα μηδέν! Όχι. Yeah. Όλους καταλαβαίνεις, αλλά εμένα όχι. Για πες, για προχω, δεν σε κατάλαβα. Όχι, δεν σε κατάλαβα. Σώμα στο προσβείτε. Όχι ρε φίλε, καλό στον παπά. Γεια σου ρε, γεια σου ρε Ζωματαρίδη. Από τον 103. Αγόρι μου, αγόρι μου, όλα καλά. Μια χαρά, όλα μια καλά. Χαρά. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να είσαι γερός, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε, μία τελευταία γραμμή, γιατί πρέπει να κάνουμε και την κλήρωση, να βγάλουμε και τον τυχερό. Ναι, γεια σας. Εσείς κλείνετε σήμερα την όπερα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι που τα λέμε. Γλαφυρός διάλογος, καταπληκτικός. Σε εσάς μιλάμε! Μιλήστε μας κι εσείς! Γιατί δεν μας μιλάτε? Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, έλα αγόρι μου, παραλίγο, γλίτωσε το κλείσιμο. Έλα αδερφέ μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα από την Καστοριά, παιδιά. Έρε Καστοριά, ρε, τι ωραία έχω περάσει εκεί στο Άργος Οριστικό. Ασπρόμαυρη, ασπρόμαυρη. Τι ωραία, Καστοριά, ρε. Ρε, παιδιά, σοβαρά μιλάτε τώρα. Θλάση έπαθε ο άνθρωπος, στην κουκούλα. Θλάση στην κουκούλα. Δευτέρου βαθμού. Θλάση στην κουκούλα, ρε, παιδιά, σοβαρά. Δηλαδή, σκίστηκε η ψυχή μου. Το έχω δει από προχθές και σκίστηκε η ψυχή μου. Πραγματικά. Δηλαδή, περνάω μπροστά από τον Άγιο Νεκτάριο τώρα στο Άργος Οριστικό και κάνω το σταυρό μου. Αγόρι μου, το σταυρό μου. Υπάρχει λοιπόν, το ακρόαμα, υπάρχει το ακρόαμα. Υπάρχει, υπάρχει και πάει τρένο. Τέλεια. Λοιπόν, χαιρετίσματα λοιπόν, θα δώσεις στον Μπάρτζο, τον... Στον Μπάρτζο. Μπράβο. Το φίλο μου τον ταχυδρόμο. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, δύο για να μην σας τρώω και τον χρόνο, ναι. Μια και είμαι ο τελευταίος, παιδιά. Ναι. Να πω το εξής εγώ. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σοβαροί τακτικοί δικαστές, το τονίζω. Οι οποίοι θα δουν όλη αυτή τη φαρσοκομωδία που έγινε και θα βγάλουν, δεν θα βγάλουν μια δίκαιη απόφαση. Ναι. Και δεύτερον, βλέπω ότι γενικότερα ο κόσμος δηλαδή έχει γυρίσει, δηλαδή έχει καταλάβει το τι αηδία. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει γίνει, αυτό είναι σημαντικό. Και τρίτον, και θα ήθελα τη γνώμη σου πάνω σε αυτό, είναι ότι πιστεύω ότι ίσως έτσι έχουν έρθει καλύτερα τα πράγματα. Διότι η ομάδα θα πεισμώσει, ναι, ακόμα περισσότερο. Ναι. Οι παίκτες, αυτό σας το μεταφέρω, μου το μεταφέρουν και τα παιδιά που είναι καθημερινά στο ρεπορτάζ, οι παίκτες είναι τρελαμένοι με αυτό που έγινε. Δηλαδή πείσμωσαν ακόμα περισσότερο, βλέπουν τι πάνε με δόλιο τρόπο, με θεατρινίστικο, με μπινιές να τους στερήσουν και έχουν τρελαθεί όλοι τους, αδερφέ, ξένοι οι Έλληνες, όλοι τους. Αυτό, το έχει γίνει. Το ίδιο και ο Ιβάν μπήκε και τους είπε μη φοβάστε τίποτα, εγώ είμαι εδώ, μη μασάτε, παίξτε την μπάλα σας, κερδίστε, δίκαια εμείς θα τα πάρουμε όλα. Αυτό ισχύει, αδερφέ. Και όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια, όλοι εμείς, πίσω από τα μικρόφωνα, εσείς που είστε στα σπίτια σας, στο γήπεδο, οπουδήποτε, όλη η οικογένεια, όλος ο τεράστιος οργανισμός ζει και αναπνέει. Δεν πρόκειται να μας στερήσουν. Το δικαιούμαστε και θα το πάρουμε, αδερφέ. Το πιστεύει πολύ αυτό, κόσμος αυτό. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Πριν φύγεις, δώσε μου δύο νούμερα, από το 1 μέχρι το 88. Το πρώτο που λοιπόν, θα πεις είναι για το τηλέφωνο. Θα πω το 11. Το 11, πολύ ωραία. Και ένα ακόμα, για να δώσω και το τρίμερο. Και θα πω και το 73 και τυχερά όλα τα παιδιά. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά, ευχαριστώ να σε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μου έχει φέρει και τη λίστα, έχω βάλει και τα νούμερα η Μαριλής. Ο τυχερός, η τυχερή της μέρας είναι η Γιοργιτσάρου Κούλα σε 131. Γιοργιτσάρου Κούλα, πάρε τηλέφωνο, έχεις κερδίσει το κινητό, να σε βγάλουμε στον αέρα. Πάρε ξανά στο 287-888 Γιοργιτσάρου, εκεί πάει ο τόνος, έτσι μου το έχει η Μαριλής, Γιοργιτσάρου Κούλα. Πάρε τηλέφωνο στη γραμματεία να σου πούμε σχετικός. Τώρα, όσον αφορά στο διήμερο, πάμε να δούμε και το διήμερο. Το διήμερο κερδίζει η Σημαδοπούλου Στέλλα σε 3.73. Το τριήμερο, γιατί είναι δύο διανυκτερεύσεις. Σημαδοπούλου Στέλλα σε 3.73 κερδίζει το διήμερο Στερμές. Και Γιοργιτσάρου Κούλα, πάρε τηλέφωνο. Πριν φύγουμε, άνοιξε λίγο τα σπασμένα ποτήρια. Να σε βγάλουμε αέρα. Γιοργιτσάρου Κούλα σε 131.
αν προλάβουμε. Πάρε τηλέφωνο στη γραμματεία να σε βγάλουμε. Αλλιώς θα σε βγάλουμε αύριο. Κέρδισες το κινητό τηλέφωνο Κούμποτ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ξαναβάλτο λίγο να φύγω έτσι. Κυρίες Δεσποίνες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμα εκπομπής. Πολυθυσμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Το νου μας σήμερα με το... στο κύπελο. Το νου μας με τον Πανιόνιο. Ημιτελικός. Το νου μας. Όλοι μας. Να πω, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εξαιρετικές γεύσεις, υπέροχες γεύσεις. Απέναντι του Μασούτη στα Λευθέρια. 16 χρόνια κορυφαίο εστιατόριο, κορυφαία ταβέρνα στην πόλη. Επίσης, δεν ξεχνάτε, καλόε. Αλόι με μύρτιλο 23-12, 200-500. Ευεργετική για τον οργανισμό σας. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, η αυθεντική πολίτικη γεύση, κωνσταντινοπολίτικη γεύση, όπως παλιά οι παππούδες έφεραν τη συνταγή και τα εγγόνια το συνεχίζουν. Χαλβάς Λουκάς. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός. Σήμερα νίκη, 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 μισή πρόκληση αν είναι εφικτό. Γεια σας, σας φιλώ γλυκά, ζουμουσού λέμε.